Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε. Εδώ είμαστε, δεν μπερδευτήκατε. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 είναι. Το rotation συνεχίζεται. Μάλλον το ΠΑΟΚ 24 έχει πάει το rotation σε άλλο επίπεδο. Είμαστε τόσα άτομα. Διασκορπιζόμαστε, αλλάζουμε εδώ πέρα στην εκπομπή πρόσωπα. Σήμερα θα πάμε με Νίκο Μοσχοβίτη και με μένα, Αγάπη Γαβριλίδου. Έχουμε απεσταλμένου στην Ελβετία. Αυτή την ώρα πετάνε, ξεκίνησαν γύρω στις 11. Νομίζω ότι μετά από τη μία θα μπορούμε να μιλήσουμε με τον Σταύρο Κόλκα για μια έτσι πρώτη σύνδεση, να μας δώσει λίγο κλίμα. Εκεί πέρα στην Ελβετία θα είναι και η Ελένη Μπούντου στην πορεία, οπότε γενικότερα σήμερα οι συνδέσεις θα είναι πάρα πάρα πολλές. Το απόγευμα το πρόγραμμα είναι γεμάτο, θα έχουμε κλίμα από εκεί. Εμείς εδώ, όσοι παραμείναμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε να ασχοληθούμε και με τα μεταγραφικά. Είναι εδώ ο Τσούμπακ Πομ, τα είπαμε και από χθες. Θα πούμε και σήμερα τι νεότερα έχουμε και τι περιμένουμε μάλλον. Γιατί σήμερα η μέρα, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα έχει και μία ανακοίνωση για τον ΑΚΠΟΜ. Γενικότερα η ατζέντα του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη. Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα που κυριαρχεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα είναι το παιχνίδι με την Βασιλεία. Είναι ο αυριανός επαναληπτικός. Ο ΠΑΟΚ θέλει την πρόκριση, ταξιδεύει στην Ελβετία για να πάρει την πρόκριση και από εκεί και πέρα νομίζω ότι από την Πέμπτη θα έχουμε έτσι λίγο χρόνο να ασχοληθούμε και με όλα τα υπόλοιπα. Προς το παρόν νομίζω ότι όλα πάνε στην άκρη και η προσοχή στρέφεται στο αυριανό παιχνίδι και λογικό είναι γιατί ουσιαστικά η ενδεχόμενη πρόκριση του ΠΑΟΚ αύριο ισοδυναμεί με ομίλους. Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που περνάει αύριο την Βασιλεία εξασφαλίζει τη θέση του στους ομίλους του Europa League, οπότε είναι σημαντικό, σίγουρα. Εντάξει, εννοείται πως όλοι ευχόμαστε ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει τη Βασιλεία θα μπορέσει μετά να περάσει και την Σπαρτάκ, αλλά σε πρώτη φάση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αυριανό παιχνίδι. Θα πούμε τι νεότερα υπάρχουν από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χθες το απόγευμα στην Τούμπα, σε μια προπόνηση που πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα του Γιώργου Σαββίδη. Σήμερα το πρωί είπαμε στις 11 η αναχώρηση, δεν έγιναν δηλώσεις, κάτι που συνηθίζεται από πέρυσι περίπου, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το απόγευμα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα μιλήσει και ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς από την μεριά των παικτών, οπότε δεν έγιναν δηλώσεις το πρωί. Έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 ωστόσο αρκετό ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο, έχουμε και φωτογραφίες, έχουμε και βίντεο, υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Όπως είναι λογικό, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες στο αεροδρόμιο οι πτήσεις έχουν αυξηθεί, αρκετός κόσμος πάει, αρκετός κόσμος γυρνάει, οπότε ήταν έτσι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο να δουν τους παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι ήταν 2-3 άτομα με φανέλα ζαμπά και έπεσαν πάνω στον Βραζιλιάνο, ο οποίος έδειξε έτσι κι αυτός να το χαίρεται, γιατί όπως και να έχει, ο ζαμπά είναι ένα νέο πρόσωπο. Τώρα σιγά σιγά γνωρίζει την πόλη, βλέπει, συναντάει τον κόσμο στους δρόμους, αρχίζουν να τον γνωρίζουν, να τον χαιρετάνε, να του μιλάνε. Είναι ξεχωριστό, είναι και νεαρός στην ηλικία και νομίζω ότι όλο αυτό θα το βοηθήσει να προσαρμοστεί ακόμη πιο εύκολα. Και από εκεί και πέρα φυσικά αρκετός κόσμος έπεσε πάνω στον Αντελίνο Βιερίνια. Φαίνεται και στο βίντεο του ΠΑΟΚ 24 ότι ο Πορτογάλος ήταν αυτός έτσι που τράβηξε τα βλέμματα μαζί με τον Ζαμπά. Και μάλιστα η ομάδα δέχθηκε μια ιδιαίτερη επίσκεψη και στο ξενοδοχείο νωρίς το πρωί, όπου συγκεντρώθηκαν εκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, όπου στη Μακεδονία Μπαλάς βρέθηκαν κάποιοι Ιταλοί φίλαθλοι που φωτογραφήθηκαν εκεί με την ομάδα, είχαν και αυτοί φανέλες, τις υπέγραψαν οι παίκτες. Και έτσι γενικότερα η αποστολή έφυγε με καλή διάθεση από την Θεσσαλονίκη, με πολλά χαμόγελα, με αισιοδοξία και ελπίζουμε όλοι ότι την Πέμπτη, το μεσημέρι, όταν και θα επιστρέψει, θα είναι έτσι ανάλογη εικόνα και θα έχουν καταφέρει να πάρουν και το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League. Το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε, τόσο πάνω η απουσία για τον ΠΑΟΚ, ακούει το όνομα Diego Bisesvar, δεν μπόρεσε ο Ολλανδός να ταξιδέψει στην Ελβετία. Θα πούμε αργότερα στην πορεία της εκπομπής και γι' αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα πάμε πάλι με τρίωρη εκπομπή.
Ξεκινήσαμε 12, θα πάμε μέχρι και τις 3, εδώ με Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πούμε για το παιχνίδι με τη Βασιλεία, θα πούμε, είπαμε, τα νεότερα για ΑΚΠΟΜ. Είμαστε εν αναμονή και ανακοινώσεων. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει ανακοίνωση μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ποια είσαι εσύ, Δεσποινίδα, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Κάτσε, Νίκο Μοσχοβίτη, με κόβεις, ρε φίλε, κάνω παρουσίαση θεμάτων. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Τρεις ώρες θέματα, πρέπει να παρουσίαση μέχρι τις 12.30. Κάνω παρουσίαση θεμάτων. Πρέπει να μπούμε μετά το διάλειμμα. Ο Νίκος Μοσχοβίτης μπήκε τώρα στο στούντιο, παιδιά, να ξέρετε. Μας έπιασε η βροχή. Βρέχει. Όχι τώρα. Εκεί μας έπιασε η μπόρα την ώρα που φύγαμε. Εκεί στα 10 λεπτά. 10 Αλλά λεπτά μπορεί να είναι. 5. Δεν έχω πάρει πλήρη χαμπάρι, να ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει βρέξει. Μας έπιασε και επειδή φύγαμε και αργά με το ένα και με το άλλο, ήρθαμε αργοπορημένα. Αλλά δεν πειράζει. Νίκο, συνέχισε την παρουσίαση του θεμάτων. Συνέχισε. Τώρα με διέκοψε, δεν πειράζει. Όχι, συνέχισε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι λογικά μέχρι και τις 3 που θα πάμε παίζει να έχουμε ανακοίνωση Τσουμπακ Πομ. Αλλά. Καλά, περίμενε. Να έχουμε ανακοίνωση Τζούμπα ΑΚΠΟΜ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά. Από χθες το μεσημέρι έχει έρθει. Χθες τέτοια ώρα έχει φτάσει. Κάτσε, ρε φίλε, έφτασε ο άνθρωπος, πέρασε ιατρικά. Ναι. Είχαμε συνεννόηση μεταξύ των δύο ομάδων. Ναι. Γραφειοκρατία, από εδώ από εκεί. Πήγε παίκτη στην Τζούμπα. Μια μέρα πέρασε. Εντάξει. Πόσο παραπάνω για να ανακοινωθεί. Η συζήτηση φαίνει μία την άλλη, το ένα χαρτί, το άλλο χαρτί. Ξέρεις πώς είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Όχι, σκέφτηκα άλλο, αλλά τελικά δεν κολλάει. Θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει και πάνω στο μάτσερ, παιδί μου, το έχουμε ζήσει κι αυτό. Αλλά το είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το ζήσουμε. Όχι, είναι αύριο, ρε φίλε. Πόσο να τραβήξει, να πάει άλλε δύο μέρε, δεν μπορεί. Εντάξει. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε ξανά αυτό. Όχι. Καλύτερα να μην. Κοίτα, δεν αποκλείεται, το αφήνουμε ανοιχτό. Μπορεί μέχρι τι 3. Γενικότερα μέσα στην ημέρα περιμένουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. ΑΚΠΟΜ, έτσι μην μπερδευτείτε, γιατί κάπου τον άκουσα ΑΚΟΠ. ΑΚΟΠ είναι κάτι άλλο. Κοίτα, είναι... κοίτα. Έχουμε ακούσει ΑΚΠΟΜ από πάρα πολλού. Ωραία. ΑΚΠΟΜ, okay. Έχουμε και το ΑΚΠΟΜ. Ναι. Να αποφασίσουμε λίγο όμως. Να τα ρωτήσουμε τον ίδιο. Προφανώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς είναι ακριβώς το όνομά του. Χθες στην Κομοσκοπίτη έχω να σου πω ότι το συνάντησα στην Τούμπα. Ναι. Δεν. Ρε παιδί μου, είχα στο μυαλό μου, είχα δει και το ύψος του γενικότερα, πώς είναι και όλα αυτά. Από κοντά. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν είναι τόσο σωματώδης. Δεν το βγάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει διαφορά με τον Πρίγιοβιτς το ύψος. Κανονικά. Αυτό αλλά... και πάνω κάτω ίδιο ύψος είναι με τον Πρίγιοβιτς. Ναι, Πρίγιοβιτς, αλλά είναι πιο μικρός όμως από κοντά αυτός. Α, πιο μικρός όμως φαίνεται. Ναι. Γενικότερα είναι ευδιάθετος σαν παιδί, ρε παιδί μου. Δηλαδή μη γελάς, Νίκο Μοσχοβίτη. Γιατί οι άλλοι γελούσαν δεν που το είπα. Τίποτα. Ήταν ευδιάθετος, ρε παιδί μου, το παιδί. Δεν ήταν χαρούμενος, ικανοποιημένος, τέτοια. Λέω ζαμπά, είδες. Τι έκανε το παιδί αυτό. Μονοπόλησε το ενδιαφέρον στον δρόμο. Μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Φίλε, ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν φίλε... αυτά. Μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Είχε τρία άτομα με φανέλα σε ζαμπά. Τι λέει, ρε φίλε, τόσο μεγάλο hype έχει κάνει. Είδες. Μπράβο. Χαμός. Είδες άμα είσαι Βραζιλιάνος. Ναι, ναι. Από πραγματικά πιστεύω ότι άμα είσαι Βραζιλιάνος, σου δίνει ένα. Ξεκινάς με εσύ ένα, ξέρω εγώ. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, όταν ήταν και λίγο στα φιλικά και λίγο όχι, στα Βραζιλιά και ψήφιο κόσμο. Πέρα το ζαμπά. Γενικότερα, ρε παιδί μου, έχει ένα Βραζιλιάνο και έναν. Έναν, ξέρω εγώ, Κροάτι. Γάλλο. Ναι. Ωραία. Ο Βραζιλιάνος, ρε φίλε, δεν ξεκινάει. Έχεις είναι εκτός αν ο Γάλλος. Ναι. Είναι ο Ολιβιέ Σορλέν. Ναι. Και ξεκινάει με. Περάσαν τα χρόνια από τότε. Φίλε, γαλλικό κλειδί όμως, το θυμόμαστε όλοι. Σε περάσαν 7-8 χρόνια και από αυτόν. Περνάνε τα χρόνια, αγάπη, μην τα συζητά. Εδώ άκουγα που έλεγαν χθες για τον Παύλο Γκαρσία 10 χρόνια. 10 χρόνια, παιδιά. Εμένα από τον Τόμπι Μπούντο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα θα σοκ, κοιτούσα έτσι. Σοκαρίστηκα. Τα μετρούσα και λέω παρεφιλε λάθος. Εδώ ο Λίνο που το λέει χθες με τον Σταύρο. Ο Λίνο. Πόσο καιρός πέρασε, Ρενικό Μοσχοβίτη, μεγαλώνουμε. Παύλο Γκαρσία 10 χρόνια, παιδιά, στα ίσα. Εγώ τότε ξεκινούσα δημοσιογραφία. Τότε ήταν τα πρώτα ξεκινήματα και θυμάμαι το αεροδρόμιο με τον Γκαρσία σαν χθες. Και είναι 10 χρόνια πριν. Νίκο Μοσχοβίτη, εγώ τότε. 10 χρόνια. Τότε ξεκινούσα να πηγαίνω γήπεδο. Θυμάμαι τότε που από το αεροδρόμιο με εκείνο το χαμό που γινόταν, είχαμε φύγει κατευθείαν σε ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά στο αεροδρόμιο. Ατζέντη Παύλο Γκαρσία, τεράστιο Δημήτρη Καγιόγλου με το Πούρο. Ωραία. Σου μιλά τώρα για καταστάσει οι οποίε φαινόντουσαν σαν χθεσινέ πραγματικά. Όχι. Τι 10 χρόνια, ρε παιδιά. Ο Λίνο, πότε ήρθε ο Λίνο. Άντε, ο Λίνο έμεινε και πολύ πες. Οκ. Τον Γκαρσία δεν ήταν πολλά χρόνια να παίζει. Τον είδαμε 2-3 καλά. Ναι, ξέρετε, απλά στον Γκαρσία ξεγελιέσαι γιατί δεν ήταν ρε παιδί μου σερή. 6 χρόνια. Δεν υπάρχει ρεσί αυτό. Ήταν πράγμα, που τώρα, έπαιξε, μετά χρόνια. Λίγο πλάκα αυτό κάνετε. Με την Ξάνθη όλο αυτό. Μετά να επιστρέψει προπονητή, τώρα και εδώ. 10 χρόνια. Είναι απίστευτο, ρε φίλε. Ναι. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός. Πραγματικά. Τέλος πάντων, ας πάμε στην παρουσίαση θεμάτων. ΠΑΟΚ Βασιλεία έχουμε. Παιδιά, από ρε σήμερα φίλε. Το μυαλό μας είναι εκεί. Ούτε ΑΚΠΟΜ, ούτε. Πες κανέναν άλλον που παίζει. Ούτε Τόσκα, ούτε τίποτα. Το μυαλό σήμερα και αύριο είναι ΠΑΟΚ Βασιλεία. Αυτό λέγαμε αυτό το βράδυ με τον Παύλο Ταρατόπουλο όταν βγήκα το βράδυ. Παύλο, πολύ φίλο μου, με βοήθησε αυτό το βράδυ. Να είναι καλά. Με ρώτησε
τι θεωρώ πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση, το να ανακοινωθεί, να τελειώσει το θέμα του ΑΚΠΟΜ ή το μάτι με τη Βασιλεία. ΑΚΠΟΜ, ρε, Βασιλεία. Και λέω, αυτό, ρε, και λέω δεν τίθεται δηλαδή ερώτημα αυτή τη στιγμή, ναι, σε μένα τουλάχιστον. ΠΑΟΚ Βασιλεία. Εντάξει, φίλε, ο ΑΚΠΟΜ θα κλείσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Βασιλεία, ξέρει γιατί. Γιατί στο μυαλό των περισσότερων από το πρώτο παιχνίδι του έχει μείνει ότι έλα μωρέ, την έχω τη Βασιλεία τώρα, εντάξει. Το σκόρ όμως είναι 2-1, παιδιά. Δεν είναι 4-0. Να σου πω κάτι, επειδή το συζητούσα, είχατε αυτή τη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ θέμα ότι έλα μωρέ, την έχουμε τη Βασιλεία, υποτίμηση τη Βασιλεία. Νομίζω ότι παίζει ρόλο ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου δεν σου βγάζει, ρε παιδί μου. Δεν τον έχει δει πολλές φορές να εκτίθεται, να μπαίνει, ναι, σε ένα μάτς με λάθος νοοτροπία. Είμαι μαζί σας σε όλα αυτά, δεν διαφωνώ. Απλά το σκορ του πρώτου αγώνα είναι 2-1. Το σκορ είναι όντως ύπουλο. Δεν είναι 3-0 για να πεις ότι πάω απλά και εντάξει δεν έγινε τίποτα. Το σκορ, ναι. Το σκορ είναι πολύ περίεργο και μπορεί να σου κάτσει ένα γκολ από νωρίς και να σου χαλάσει όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό το λέω. Έλενε Καμοσχοβίτη, τι συζήτηση κάνουμε. Τι μιλάς τώρα, ρε άνθρωπε. Την εβδομάδα δεν είπα εδώ πέρα με τον Πασχαλάκη ότι έχω θέμα, δεν τον βλέπω καλά και την έκανε την κουνελιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έμα τώρα. Συγχαρητήρια να αναλύσετε για πράγματα. Και για το πόρκατο που θα το πω μετά που το βγάλουμε, μας έλεγε φταίνε τρεις. Φταίνε τρεις. 10 ώρες κατεβεί την μπάλα. Βγες και πιάστηνα, 2 μέτρα είσαι. Πρέπει να μα από κοντά σε εκείνη τη φάση. Έμα. Από κοντά ήμασταν παγωμένοι. Ο Σταύρος ήταν έτοιμος να πει: Ω, εντάξει, το γλιτώσω. Και είναι έτσι και λέει: Όπα. Ξέρω εγώ, τον κοιτάω, λέω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Καλά, έχει να πω για τα παιδιά. Καταρχάς, τον γουστάρω πάρα πολύ σαν θερματοφύλακα, έτσι. Ναι. Και σαν τύπο μου βγάζει ότι είναι πολύ ωραίος τύπος. Δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά νομίζω ότι σαν τύπος μου είναι πολύ ωραίος. Είναι κανονικός τρελός, λοιπόν, ρε Πασχαλάκη. Ωραία. Απλά έχει ένα κακό το οποίο για θερματοφύλακα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Κάποιες φορές είναι καλό, κάποιες φορές όχι. Είναι μόνιμο στους 250 σφιγμούς. Μόνιμα. Ναι. Το βλέπεις από το βλέμμα. Το βλέμμα του είναι μόνιμα πανικόβλητο. Εντάξει, να σου πω. Έχει αυτό το βλέμμα που κοιτάει έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Είναι σαν να έχει πάρει μια γεμάτη, ας πούμε, και είναι μόνιμα έτσι. Να σου καταλαβες. Αυτό. Να σου πω κάτι. Αυτό που κάποιες φορές είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, γιατί ναι. Όντως δεν νιώθει τίποτα. Μπορεί να σου βγάλει το οτιδήποτε. Σου δίνει όθηση αυτό το πράγμα. Και είτε από έδρες, είτε από κλίμα, να μην πάρει χαμπάρι τίποτα. Αλλά είναι και κάτι άλλο μέσα στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε. Ωραία. Που κόλλησε για ένα δευτερόλεπτο και έρθε το 2-1. Και από εκεί που θα ήταν παιχνίδι 2-0 και αύριο θα ήσουν αγάπη Γαβριλίδου, τσιγάρο πόδι πάνω στο τέτοιο. Δεν ήσουν αδύο, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Πάκου το έχει τρίτο γκολ. Okay. Αλλά μετά... Εγώ σου λέω και με 2-0. Ναι. Που θα ήσουν αύριο με το πόδι πάνω στο τραπέζι, χαλαρή, 90 λεπτά ήταν να περάσει. Ήταν διαφορετικό, εντάξει. Που δεν έχει γίνει ποτέ για τον Πάκο αυτό στην Ευρώπη. Αλλά λέμε τώρα, εντάξει. Okay. Πότε αυτά ήταν, δεν θέλουμε. Ήταν προκριματικός εύκολος. Αυτά δεν θέλουμε. Μόνο την πρώτη, το 5-0. Αυτά θέλουμε. Αυτό είναι ο Πάκο. Αυτό είναι ο Πάκο, ακριβώς, συμφωνώ. Και επίσης το έχουμε συνηθίσει κιόλας. Δηλαδή το άλλο δεν μας κάνει και πολύ. 5-0 Πάκο Μπρόντμπι, ας πούμε, και μετά κάτσε και άραξε, δεν λέει. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται μετά του ΠΑΟΚ, θα δούμε τι γίνεται μετά της Βασιλείας. Έχουμε ενημέρωση σημαντική ότι πούμε στην πορεία για τα εισιτήρια που πωλούνται τώρα στην Ελβετία για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα το πούμε και αυτό στην πορεία της εκπομπής. Ίσως κάνουμε και μια κουβέντα μπασκετική στην πορεία της εκπομπής στο μαραθώνιο που έχουμε και σήμερα. Θα φανεί το κατά πόσο θα γίνει αυτό. Αλλά μιλάμε για πιο μετά. Έχουμε να πούμε αρκετά ποδοσφαιρικά. Η αποστολή αναχώρησε γύρω στις 11. Γύρω στις 11, ναι. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πού πηγαίνει, Ζυριχή? Όχι, νομίζω κατευθείαν. Απευθείας Βασιλεία. Α, ναι, σωστά. Απευθείας Βασιλεία. Με το τσάρτερ. Ωραία. Αργότερα στις. Συνεντεύξεις τύπου. 5 είναι ναι, η Ελβετή. Πρώτα είναι η Ελβετή και ναι. Μετά. Νομίζω είναι 8 παρατέταρτο του ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και μετά 8.30 είναι η προπόνηση. Θα τα ακούσετε όλα εδώ πέρα. Λουτσέσκου και Πρίγκοβιτς σήμερα στον ΠΑΟΚ. Και ο Πρίγκοβιτς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και στο επίκεντρο των Ελβετών. Καλή επιλογή. Ελπίζω να βρουν συνάδελφοι που θα είναι στην Ελβετία. Τον εξαιρετικό συνάδελφο που βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μας τα παρουσίασε όλα υπέροχα. και το απόγευμα ο προπονητής απολύθηκε. Δηλαδή, φίλε, έβαλα. Μεγάλες στιγμές. Έψαχνα πριν το νωρίτερα πληροφορίες για ενδεκάδα για Βασιλεία. Ναι. Έβαλα τόσο πάνω ένα κείμενο στο ΠΑΟΚ 24. Απλά σημείωσα ότι αν επιβεβαιωθούν αυτά που γράφουν οι Ελβετοί. Γιατί. Λοιπόν, αυτοί κοιτάξτε. Ή είναι πολύ νύχτες ρεπορταζιακά. Εγώ πιστεύω ότι πλοφάρουν. Είναι όλοι συνεννοημένοι. Παίρνουν μια. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, παίρνουν μια συνεννόηση από το στρέλερ εκεί πέρα το τεχνικό διευθυντή και σου λέει θα τους πουλήσουμε σκοτάδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί, ρε φίλε, ρεπόρτερ ομάδας να βγαίνει 5 ώρες πριν να απολυθεί ο προπονητής και να σου λέει ότι εντάξει πρέπει να ηρεμήσουμε και όλα καλά. Και 5 ώρες μετά απολύει ο προπονητής. Εγώ σου λέω Νίκο Μοσκοβίτη. Τόσο νύχτας. Okay. Σου λέω Νίκο Μοσκοβίτη, το σημείωσα, αν επιβεβαιωθούν. Αυτές είναι οι πληροφορίες από εκεί και πέρα. Καταρχάς, μα πλέον δεν έχει να κάνει και με για τους ίδιους. Στο ένα παιχνίδι παίζουν. Με τρεις αμυντικούς. Στο άλλο παίζουν το σύστημά του το κανονικό 4-2-3-1. Στο άλλο παίζουν 4-4-2. Ρε φιλέ, δηλαδή εδώ στο πρώτο παιχνίδι ήρθαν και μας λέγανε ότι ο Μπαλάντα δεν θα παίξει καν και έβγαλε 90 λεπτό κανονικά. Καλό ήταν που έπαιξε. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά σου λέω ρε παιδί μου, προφανώς και είναι συνεννόηση αυτό το πράγμα. Λέσε. Δεν γίνεται. Τι ρε φιλέ, σου λέω εγώ για αύριο. Ο Κάνιας δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει. Είναι εκτός. Χαρίσεις Μαουρίσιο. Και πάει αύριο το μάτς και είναι Κάνιας Μαουρίσιο. Τι είναι αυτό.
Πουλάς τρέλα δηλαδή. Σκοταδιστής κι εσύ. Προφανώς, ρε. Σαν το φίλο μας, τον, πώς το λένε, τον Κρίστοφερ, πώς το λένε, Κριστόφ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Έχουμε και, θα έχουμε και πληροφορίες για, για το ΠΑΟΚ τις δοκιμές. Mm-hmm. Είπαμε χωρίς Μπίσεσβαλ, το φάγατε το πουλέν. Η Ολλανδία εκείνη, ρε φίλε, στο τελευταίο φιλικό, το σακάτεψαν το παιδί. Α, το κυβαράς, βαράς, βαράς. Δεν πειράζει, έχεις παίξει, έχεις παίξει. Εντάξει, έχεις παίξει. Δεν είναι κρίμα είναι. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άλλος. Ναι, έχεις εκεί, θα την παλέψεις. Okay. Θεωρώ. Τώρα το αν θα γίνει, δεν ξέρω. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι έχει το ρεπορτάζ, πώς πηγαίνει η ομάδα στην Ελβετία. Αργότερα μέχρι τις 3 θα προλάβουμε. Α, πιθανό να είναι. Να έχουμε σταυροκόλκα. Ναι, ρε, πόσο θα κάνουμε καθώς Βασιλεία. Μία ώρα και 45 λεπτά νομίζω. Τόσο λίγο είναι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 και σήμερα ραδιοφωνικός παοξίδικος μαραθώνιος μέχρι τις 3. Εδώ με Αγάπη Γαβριλίδου, να είναι καλά. Στις επάλξεις. Ωραία. Να είναι καλά. Έχουμε πάει, το έλεγα πριν, το rotation σε άλλο επίπεδο. Ναι, ναι. Στο 24. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι ολοφάνερο ότι δεν είμαστε απλά ένα site, έτσι. Ναι. Είμαστε το consortium που λέμε τόσο καιρό. Ναι. Επιβεβαιώνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση. Υπάρχει το rotation καθημερινό. Μόνο ένας μένει. Νίκο Μοσκοβίτη, έχει φάει όλους, έτσι. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Τι έχει. Έχεις κρατήσει την καρέκλα κάτι, ναι, δεν, ναι, δεν αφήνεις. Ναι, έχω κολλήσει, δεν είναι. Σε διώχνουμε και δεν φεύγεις. Έχω και κρεβάτι μέσα, έχω βάλει στρώμα. Σε διώχνουμε και δεν φεύγεις, ξεκάθαρα, ναι, ναι, το ξέρω. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση έχω, εδώ, να έχω ξέρετε. Έχω βάλει στρώμα μέσα για να είμαι κομπλέ. Του λέω, φύγε, δεν φεύγει, δεν φεύγει, δεν ξέρω, ναι, αυτό το παιδί. Ναι. Τι γίνεται, ένας χαμός. Λοιπόν, για δώσε μας τώρα κανένα δύο στοιχεία για τον ΑΚΠΟΜ, τι έγινε και σε τι φάση είμαστε. Γιατί... Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αντά, ξεκινήσουμε από εκεί. Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στα του ΠΑΟΚ Βασιλεία και όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, γνωστό, από χθες το πρωί, τέτοια ώρα ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη, ήρθε εδώ κατευθείαν ιατρικά, προφανώς δεν υπήρχε κανένα θέμα, έτσι κι αλλιώς ο ΑΚΠΟΜ τόσο καιρό έκανε προπονήσεις με την Arsenal, δεν έχει κάποιο θέμα. Μετά, το μεσημέρι περίπου, ξεκίνησαν οι επαφές του ΠΑΟΚ με τους ανθρώπους της Arsenal, λίγο η ανταλλαγή εγγράφων, λίγο κάποιες λεπτομέρειες που ακόμα δεν γνωρίζουμε την ακριβή συμφωνία, κυρίως για την οψιόν που θα κρατήσει η Βασιλεία, για την οψιόν λέω, για το ποσοστό. Η Arsenal, καλέ. Τι είπα, η Βασιλεία. Η Βασιλεία, διαβάζω, ναι, και στο πόρκο 4, sorry. Η Arsenal. Ο παίκτης βρέθηκε νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 5 στην Τούμπα. Έμεινε εκεί για αρκετή ώρα στα γραφεία. Προφανώς μαζί με τον ατζέντη του και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ συζητούσαν και αυτοί κάποιες λεπτομέρειες για την συμφωνία. Περίπου στις 7 έφυγε από την Τούμπα. Και το μόνο που. Φίλε, έχουμε τα πάντα όλα εδώ πέρα. Και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση με την Κοσκοβίτη. Την περιμένουμε σήμερα. Δεν την έχουμε ακόμα μέχρι και αυτήν την ώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει χαλάσει κάτι ή να υπάρχει κάποιο θέμα. Απλά προφανώς είναι κάποια. Όπως γίνεται κάθε φορά με οποιαδήποτε ανακοίνωση που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ για μεταγραφή, τις περισσότερες φορές αυτή αργεί λίγο. Έτσι, εντάξει, έτσι πάει. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, θα σου πει κάποιος. Ναι, ήδη από χθες υπήρχε η ενημέρωση ότι άμα δεν. Επειδή υπήρχαν διάφορα ζητήματα ανοιχτά, ότι δεν ήταν σίγουρο ότι θα ανακοινώνονταν χθες ο παίκτης, ότι μπορεί να πήγαινε για σήμερα. Ναι. Το περιμέναμε. Δεν είναι ότι χθες περιμέναμε ντε και καλά την ανακοίνωση και δεν ήρθε. Αλλά εντάξει, πήγε για σήμερα. Νομίζω ότι. Εντάξει, μέχρι το απόγευμα πιστεύω ότι θα υπάρξει ανακοίνωση. Από τη στιγμή που ο παίκτης έχει περάσει τα ιατρικά, οι ομάδες έχουν ξεκινήσει έναν τελευταίο κύκλο επαφών από χθες. Ουσιαστικά των υπογραφών είναι αυτός ο κύκλος και όχι των επαφών. Οι επαφές έχουν γίνει αυτό, το. Αυτό. Νομίζω ότι είναι και μερικές τελευταίες λεπτομέρειες, κυρίως εκεί πέρα για το ποσοστό. Αυτό, ναι, μένει να συζητηθεί, ναι, μεταξύ των δύο ομάδων. Κοίτα, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν δίνει κάποιο πολύ μεγάλο ποσό για την απόκτηση, δηλαδή δεν δίνει, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια. Είναι περίπου στο εκατομμύριο. Ναι, από τη στιγμή που είναι περίπου στο εκατομμύριο. Πάνω κάτω, τουλάχιστον έτσι ξέραμε μέχρι χθες, έτσι, γιατί αυτό μέσα από, ναι, κουβέντα, ναι, ναι, των ομάδων, των ατζέντων και όλα αυτά μπορεί να αλλάξει. Ναι. Αλλά αν μιλάμε για 1 εκατομμύριο πάνω κάτω, μιλάμε και για ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης στην Arsenal, το οποίο, okay, είναι και το λογικό, νομίζω. Είναι κάτι το οποίο είναι normal σε αυτή την περίπτωση. Το γεγονός βέβαια, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε σχολιάσει, γιατί δεν ξέρω αν παίζει και δεξιά και αριστερά, είναι ότι δεν είναι και τόσο απλό, ρε παιδιά, δηλαδή, αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει να παίξει από την Arsenal. Δηλαδή δεν είναι τόσο καθημερινότητα όπως το βλέπουμε εμείς. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά ανοίγει διάβλους σε μια νέα αγορά. Μανατζερικούς, θα πω εγώ. Ναι. Με τέτοιες αγορές,
Και όταν λέω με τέτοιες αγορές, δεν εννοώ την αγορά του ΑΚΠΟΜ. Εννοώ με αγορές της Αγγλίας. Και γενικότερα το ότι το όνομα του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες παίζει σε... ακόμα και σε μέσα συγκεκριμένα. Ναι. Δηλαδή τώρα Sky Sports, το mm-hmm. Goal, γενικότερα ότι συζητιέται το όνομά του στην Ευρώπη σε κορυφαίο επίπεδο, σίγουρα είναι σημαντικό. Και αυτό που λες, νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο, γιατί... Δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, που είναι να περνάει έτσι. Ξέρεις τι, γενικότερα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια προτιμάει γενικά την αγορά της Ρωσίας, γενικότερα προς τα εκεί. Ναι, να σου Ουκρανία... πω κάτι. Αυτό, από ένα σημείο και μετά, όταν αλλάζεις το οικονομικό σου στάτους και πας σε ένα άλλο επίπεδο, ναι. Ξεκινάς όσο μπορείς από τα... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, εσύ ψωνίζεις από ένα μαγαζί πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θα αυτό που ξέρεις καλά. Άνα, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εκεί είχε τις επαφές ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί είχε ανθρώπους, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να... Να ανοίξει γενικότερα πόρτες. Ναι, να ανοίξει πόρτες, να μιλήσει με παίχτες, με ομάδες και όλα αυτά. Σιγά-σιγά όμως, επειδή πλέον αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο δεν είναι κάτι που είναι για να περνάει απαρατήρητο. Δηλαδή το ότι ένας παίχτης ο οποίος ανήκει στην Arsenal και τον θέλουν ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν. Γιατί η Arsenal έχει πάρα πολλούς παίχτες τώρα. Τουλάχιστον είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχε το Wenger προπονητή. Ακόμα δηλαδή, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι η Arsenal έχει στο ρόστερ της στο αντρικό καμιά 40-45 παίχτες. Ναι. Οι οποίοι οι μισοί και παραπάνω πηγαίνουν δανεικοί και όλα αυτά. Το να ανοίξεις μια τέτοια πόρτα σε φάση αγοράς και συνεργασίας με συσσαγωγικά, γιατί όταν μιλάμε και για ποσοστό μεταπόλησης έχεις και μια τέτοια συνεργασία, δεν είναι κάτι το οποίο πρώτον είναι πολύ εύκολο για πολλές ελληνικές ομάδες και δεύτερον δεν είναι κάτι το οποίο για μένα πρέπει να περνάει παρατήρητο. Νομίζω ότι είναι λίγο δείγμα των επόμενων κινήσεων του ΠΑΟΚ, ο οποίος γενικά ψάχνει να μπει σε αυτό το κομμάτι το μανατζερικό για μένα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Ναι. Ψάχνει να μπει όντως στις top ομάδες. Ουσιαστικά. Μανατζερικά. Μπαίνεις... Δηλαδή να έχει επαφές με ανθρώπους και ατζέντιδες οι οποίοι κάνουν δουλειές μεγάλες. Και όταν λέω δουλειές μεγάλες, δεν εννοώ να πάρουν ένα παίχτη από τη Ρωσία και να τον πάρουν στην Αραβία. Mm-hmm. Γιατί γι' αυτό μεγάλη δουλειά είναι. Ναι. Εννοώ μεγάλες δουλειές. Σε επίπεδο ομάδων. Σε επίπεδο ομάδων, σε Αγγλία. Στα μεγάλα πρωταθλήματα, τέλος πάντων. Προσπαθείς γενικά να μπει στην elite και το βλέπεις αυτό το πράγμα ότι. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό το όνομα του ΠΑΟΚ να ακούγεται σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το να ακούγεται τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία, στην Αγγλία. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και πόσο μάλλον ο ένας μάνατζερ σου φέρνει τον άλλον. Δηλαδή, έτσι αν είναι. Ο ένας μάνατζερ κάνει μια καλή δουλειά με τον ΠΑΟΚ, θα πει μια κουβέντα σε έναν ακόμα. Ναι. Αυτού του Βεληνικού. Mm-hmm. Σίγουρα έχει σημασία. Και σε αυτό το κομμάτι, όταν το αναφέρουμε, μην έχετε στο μυαλό σας μόνο μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι και για πολλές που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Επίσης, ακόμα γιατί και όταν επίπεδο... ανοίγει ένα τέτοιο. Λίγο να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Όταν μιλάμε για ένα. Αλυσβερίσει, ρε παιδιά, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Ναι, ωραία. Έτσι είναι. Είναι ένα αλυσβερίσει ατζέντη των παύλα ομάδων. Αν ο ΠΑΟΚ ανοίξει μια αγορά στην οποία μπορεί να πουλήσει ένα παίχτη του σε ένα καλό πρωτάθλημα, αμέσως όλη αυτή η πιάτσα κινητοποιείται. Και σκέφτομαι ότι αν πούλησε, ξέρω εγώ, τον Τάδε στην Αγγλία. Με τόσα χρήματα, σημαίνει ότι εγώ, αν πάω τον παίχτη μου εκεί, μπορεί να τον πουλήσω στην Ιταλία με τόσα χρήματα. Μπορεί να τον πουλήσω ξανά στην Αγγλία. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι γίνεται η δουλειά. Ναι. Έχετε λίγο στο νου σας τι γινόταν με τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια. Όχι τώρα που έχει χάσει τα έσοδα από το Champions League και λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός, αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει με αγορές πωλήσεις, θυμάστε τι γινόταν. Εντάξει, δεν το έκανε. Το Κάμπελ τον είχε πουλήσει στην Arsenal εκείνο τον αριστερό. Όχι στην Arsenal. Ναι, στην Arsenal τον είχε στείλει. Τον αριστεροπόδρομο από την Κοστα Ρίκα. Ναι, ναι, ο Κάμπελ ήταν. Ακόμα. Είχε κάνει, ας πούμε, είχε μια συνεργασία με την Μπενφίκα η οποία. Οκ, είναι λίγο περίεργη γιατί η Μπενφίκα έχει μπλεχθεί σε διάφορα πράγματα. Αλλά θέλω να δώσω να καταλάβει ο κόσμος ότι το να ανοίγει τέτοιους δρόμους μακροπρόθεσμα είναι πιθανό να σου κάνει πολύ καλό. Να ανοίγει τέτοιους δρόμους με μεγάλα γραφεία ατζέντιδων. Αν και συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, δεν νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέσα γραφείο όσον αφορά γνωστούς του εξωτερικού. Αλλά λέμε τώρα ένα παράδειγμα στο οποίο έτσι έχει το ενδιαφέρον και το λέω, γιατί ειλικρινά δεν το έχω δει κάπου να παίζει. Δηλαδή το θεωρούμε κάτι πολύ normal το ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει να παίξει από την Arsenal. Δηλαδή το έκανε πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε. Και... Κοίτα, καταρχάς, σε κάθε μεταγραφή δεν εμπλέκονται μόνο ένας ατζέντης του παίκτη και οι άνθρωποι των ομάδων. Εμπλέκονται πολλές φορές και δύο και τρεις ατζέντες που μπορεί να μην είναι απευθείας ατζέντης του παίκτη. Μπορεί να είναι κάποιο συνεργάτης, κάποιο γραφείο
Και από εκεί και πέρα ανοίγει όλο αυτό το πράγμα και απλώνεται. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που λες έχει και άλλη από την πλευρά του παίκτη αρκετή σημασία. Γιατί σκέψου τώρα. Ο Ακπόμ ήταν στην Arsenal. Mm-hmm. Προφανώς είχε επαφές με τον Λούκας, ωραία. Mm-hmm. Ο Λούκας πώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ και τι πήρε μετά. Δεν είναι, είναι σαν παράδειγμα όλο αυτό το πράγμα. Γκάρι Ροντρίγκεζ, ας πούμε, είναι ένα. Να έχει μια φωτογραφία του Άρνησεν πάνω από το κρεβάτι του κάθε πρωί και να πηγαίνει ευχαριστώ. Κύριε Φρανκ, ναι, το πρωί ναι, προσευχή ναι, κανονικά. Ευχαριστώ το Άγιο Φρανκ, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο Ελέησον. Το που λένε αυτό. Ωραία, ρε, για τα λεφτάκια που πήραμε. Το που λένε με αυτό. Τα ψέματα. Με τα ψέματα. Το που λένε αυτό, Νίκο Βασκοβίτη. Με τα ψέματα. Ωραία. Έχει φάει αυτό το μπέκ τόσα με χρόνια. Με τα ψέματα αυτόν εδώ πέρα που κάθε χρόνο έχει περίοδο το καλοκαίρι και θέλει να φύγει από όποια ομάδα είναι. Ωραία. Είναι αλλά λίγο ο κύριο Φρανκ είχε καταφέρει να τον ψήσει να παίξει ένα παιχνίδι τότε με ποιον ήταν και είχε βάλει και τον κόλ στην Τούμπα που χαιρετούσε. Σπάρτακ. Τυρνάβα ήταν. Μπράβο. Ωραία. Τον είχε ψήσει ότι ξέρει, παίξε ένα μάζο εδώ πέρα και δεν έχουμε παίχτε. Πώς έγινε αυτό το τον πράγμα. Τον έψησε. Τον πήγε. Ξεπέρασε κιόλα. Στη Λα Κορούνια, πήρε λεφτά και ο ΠΑΟΚ. Είχε και ποσοστό μεταπόληση. Και μετά πήγε στην Άρσεναλ ο μεγάλο. Ωραία. Γι' αυτό σου λέω: πρέπει μια φωτογραφία του Άρνεσεν το πρωί. Οπότε ξυπνάει. Να είσαι καλά, κύριε Άρνεσεν, που με έκανε άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ένα καλό παράδειγμα πούμε, για τον Ακπόμ τώρα. Ή α πούμε ο Ροντρίγκε, ο Γκάρι Ροντρίγκε δεν πήρε υπεραξία από τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως ναι. Αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, μπορεί να βοηθήσει κάποιον παίκτη. Δηλαδή τώρα σίγουρα εγώ πιστεύω ότι για τον Ακπόμ, ο οποίο Ακπόμ είχε προτάσει από Βέλγιο, είχε από την Rangers, είχε από Γαλλία νομίζω. Δεν είναι ότι άκουσε ΠΑΟΚ και είπε «Α, ο ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη». Σίγουρα ναι, είχε κάποιο... Δεν είναι ΠΑΟΚ από μικρό παιδί, θες να πεις ναι. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Κακά τα ψέματα. Αν έχεις πρόταση από μια ομάδα της Γαλλίας και μια ομάδα της Ελλάδας, είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι βάλε σε ποια θες, νομίζω ότι πρώτα λίγο κλείνει προ τη Γαλλία. Okay, όποια ομάδα και να είναι. Ναι, αλλά γιατί άμα η Ελλάδα σου δίνει καλύτερα χρήματα. Ναι, άλλο το σκέφτεσαι. Μετά περνά εκεί. Αλλά εγώ σου λέω, σαν πρώτη σκέψη. Ωραία. Μετά, mm-hmm. βλέπει τα οικονομικά. Πάλι. Αν η πρώτα τη γαλλική ομάδα. Πρώτα βλέπει τα οικονομικά και μετά τα άλλα. Τέλο πάντων, εκεί. Okay. Ρε, παιδί μου, δεν να σου πω κάτι, δεν είναι έτσι. Γιατί έχει αποδειχθεί. Γιατί πόσοι παίκτε πήραν συμβόλαιο σε άλλη χώρα και δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Να πω λίγο κάτι που θα ακουστεί καλά. Έλα. Δηλαδή, ο ατζέντη του Ακπόμ που κάνει αυτή τη δουλειά με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Αν πήγαινε τον παίχτη στη Γαλλία, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Θα έπαιρνε τα ίδια λεφτά ο ίδιος από ό,τι παίρνει από τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω όχι. Όχι. Ότι από τον ΠΑΟΚ παίρνει πολλά περισσότερα. Άλλη συζήτηση. Κατάλαβες. Κάτσε οπότε, λίγο. Λοιπόν, επειδή ο ατζέντη ουσιαστικά, αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το 40 με 50% μήπως και παραπάνω. Μια μεταγραφή την κάνει ο ατζέντη. Παραπάνω. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές ο ατζέντη οδηγεί τον παίχτη στο που θα πάει. Φίλε, ειδικά τώρα σε αυτό. Ωραία. Που οπότε, είναι... αν ο ατζέντη, λέω ένα παράδειγμα, έπαιρνε 3 ευρώ από μια γαλλική ομάδα για τη μεταγραφή και από τον ΠΑΟΚ παίρνει 7. Καταλαβαίνετε ότι θα σπρώξει τον παίχτη προς τα εκεί. Ειδικά σε τέτοιες ηλικίες τώρα 22 χρονών, ο Ακπόμ, ναι. Προφανώς ο ατζέντη, ή στους Αμπά την περίπτωση, προφανώς οι ατζέντητες παίζουν ρόλο, γιατί σε αυτές τις ηλικίες μπορείς να επηρεάσεις καλώς τον παίκτη και να τον οδηγήσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Προφανώς και παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά εγώ σου λέω γενικότερα, είναι αυτό που λες. Η ουσία είναι αυτό που λες εσύ, ότι είναι καλό ότι ο ΠΑΟΚ ακούγεται σε αυτές τις αγορές, μπαίνει σε αυτές τις αγορές πλέον, γιατί παίρνει παίκτη από αυτές τις αγορές και σίγουρα. Νομίζω ότι στην πορεία θα έχει αντίκρισμα αυτό το πράγμα. Εφόσον ναι. το συνεχίσει και υπάρχει. Μπορεί μετά να κάνει μια πώληση. Ναι. Εκεί. Να σου πω, ποδόσφαιρο είναι. Ναι, συμφωνώ. Και εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχει παίχτες προς πώληση. Η δική μου η άποψη μόνιμα είναι ότι. Όλοι πολίτε. Οποιοδήποτε παίχτης πωλείται, ακριβώς. Φίλε... Και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι είναι και αναπόφευκτο. Θα είναι μακριά το καλοκαίρι. Να λειτουργήσει. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Νομίζω ότι θα πάμε. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. 31 Αυγούστου ναι, θα πάμε. Εγώ έτσι νομίζω ότι είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Βέβαια, είναι αυτός ο Αύγουστος φέτος. Θυμάσαι εσύ άλλον Αύγουστο. Γιατί ή μόνο εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Θυμάσαι άλλο Αύγουστο. Από το ξεκίνημα. Δεν έχω πει τον Αύγουστο ακόμα, αγάπη. Θέλω να σε πληροφορήσω ότι σήμερα είναι. Εντάξει, είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου, ρε Βίλε. Θυμάσαι άλλον Αύγουστο. Ωραία. Από τέλη Ιουλίου. Να έχει κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι. Όχι, αυτό τώρα έκατσε φέτος έτσι, τι να κάνεις. Είναι και αυτός, είναι, σου λέω, είναι περίεργο φέτος. Γιατί διάξει, σκέψου, η πώληση, ας πούμε παράδειγμα είναι ο Μαουρίσιο, ωραία, που έγινε η συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Η πώληση σε αυτή φάση δεν είναι τόσο εύκολο. Συμφωνώ. Γι' αυτό νομίζω ότι αν γίνει κάτι θα πάμε προς το τέλος. Ειδικά για το συγκεκριμένο. Που από ό,τι έχω καταλάβει στο μυαλό του Λουτσέσκου δεν είναι... Είναι, παίξει κλειδί για το Λουτσέσκου. Ναι. Τον έχει πολύ ψηλά στην εκτίμησή του. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι στο... περισσότερο είναι... έχει ψηλά στην εκτίμησή του. Απλά το συγκεκριμένο. Είναι και στον άξονα, ρε Νίκο. Ναι. Είναι βασικό. Δηλαδή είναι βασικό γρανάζι της ομάδας. Δεν είναι. Τώρα που το λες, έχεις δίκιο, ρε εσύ, όντως. Αν περάσει ή δεν περάσει τώρα τη βασιλεία. Μα έχει αγώνα. Να είναι Τετάρτη, έχουμε αγώνα. Έτσι είναι. Ή Τετάρτη ή Πέμπτη θα έχει αγώνα. Ναι. Τετάρτη. Δεν έχει διαφορά. Αυτό είναι κάθε εβδομάδα έχει παιχνίδι. Ναι. Άσχετα που Super League θα πάει. Οπότε οποιαδήποτε κίνηση κάνει.
Θα γίνει στο διάμεσο. Μεταγραφική, έχει αντίκτυπο. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν γίνει κάτι θα γίνει στο τέλος. Ναι. Εκτός πια. Τι να σου πω τώρα, αν έρθει μια πρόταση και δεν μπορείς να πεις όχι και αναγκαστεί να το κάνεις, ναι. Αλλά είδαμε και στην περίπτωση του Μαωρίσιο ότι δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση να πεις το ναι. Γιατί έχει αγώνα. Σκέψου, η ομάδα γυρνάει Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη έχει αγώνα. Αν περάσει τη Βασιλεία. Όχι, Τετάρτη έχει αγώνα. Είναι συνεχόμενα και μετά το ίδιο πράγμα. Και μετά το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν έχει διαφορά. Είναι, πάει όλος ο μήνας έτσι. Όλος ο μήνας. Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή της ανακοίνωσης του ΑΚΠΟΜ. Έτσι, είπαμε το πώς έχουν τα πράγματα για τον συγκεκριμένο. Εδώ είναι από χθες. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα υπάρξει ανακοίνωση για την μεταγραφή του Άγγλου, θα πω εγώ. Άγγλος δεν είναι, δεν έπαιζε εθνική Αγγλία. Το κλειδώνουμε, έτσι, το κλειδώνουμε. Λοιπόν, ο Άγγλος επιθετικός. Καλό, αλλά τι κολοτούμπα έχει κάνει με τους Μαύρους. Τι κολοτούμπα έχει κάνει. Αν του βγήκε αυτός. Αρχίζει να μας λέει μετά πόσο καλή είναι η Αγγλία. Όχι, φίλε, όχι. Αυτός είναι. Να μου πεις είναι και Βαρέλα. Αυτός είναι επιθετικός. Το θέμα μας είναι. Τι να θυμηθούμε, τι λέγαμε στην αρχή το Βαρέλα. Η μαύρη είναι αμυντική. Αλλά Βαρέλα ήταν. Ο Βαρέλα είναι. Έχει λίγο το. Τη Πορτογαλία, τη Ρουμανία. Έχει μείνει η Ευρώπη, κατάλαβε γι' αυτό. Η ομπίση, α πούμε, είναι Ολλανδό. Είναι άλλη περίπτωση, ναι, οκ. Εντάξει. Μια άλλη περίπτωση. Άλλα αυτά. Λοιπόν, οπότε είμαστε στην αναμονή τη ανακοίνωση για τον ΑΚΠΟΜ και να δούμε από εκεί και πέρα ποιε θα είναι οι επόμενε κινήσει. Αυτό που η Αγάπη έχει δίκιο, το έχω σκεφτεί, ότι είναι οτιδήποτε γίνεται που έχει να κάνει μεταγραφικό, είτε με άφηξη, είτε με αναχώρηση. Είναι ανάμεσα σε παιχνίδια, ό,τι και να γίνει με τη Βασιλεία. Ναι, ναι, ναι. Είτε περάσει ο ΠΑΟΚ είτε όχι. Οπότε προφανώς και αυτό θα έχει αντίκτυπο και μέσα στην ομάδα. Ό,τι είναι να κάνει. Εντάξει, ο ΑΚΠΟΜ νομίζω ότι αν είναι καλά σωματικά, στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα τον δούμε. Έτσι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω από την άποψη Λουτσέσκου. Καλά, δεν λέω ότι θα μπει μέσα δεκάδα και. Ναι, ναι, να είναι στον πάγκο. Έτσι. Από την άποψη Λουτσέσκου δεν ξέρω, βέβαια, επειδή είναι θέση που. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει εναλλακτική. Είχε βγει η γλώσσα απ' έξω. Δηλαδή... νομίζω θα είναι. Αν κλείσει σήμερα. Αν ανακοινωθεί σήμερα. Αύριο, ουσιαστικά είναι χωρίς προετοιμασία. Δηλαδή. Μα το είπε και ο Λουτσέσκου. Αυτό λέω είναι καλά σωματικά ο. Το είπε και ο Λουτσέσκου ότι από το πρώτο μήχρονο έκανε διαχείριση δυνάμεων. Ναι, ναι. Και τον γκολ δεν ξέρω πώς το βάζει. Παστέλωσε, ναι. Το βάζει χωρίς ανάσα τον γκολ, κανονικά. Και από δική του ενέργεια, από αντεπίθεση ναι, ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό. Πραγματικά όλα τα άλλα θέματα μπαίνουν στην άκρη. Αλλά ήταν και αυτό που λέμε, ότι κάθε εβδομάδα όλα τα θέματα θα μπαίνουν στην άκρη. Έτσι είναι. Γιατί πας παιχνίδι-παιχνίδι. Ναι, αυτό το πράγμα είναι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι σε πλήρη εφαρμογή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όντως είναι έτσι, ρε φίλε. Τι να κάνεις. Εντάξει. Ας δούμε το αυριανό να πάνε όλα καλά. Πραγματικά να πάνε όλα καλά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι γεμάτη νομίζω η σημερινή ημέρα. Σταύρος Κόλκας επαγγελματίας θα μεταφέρει όλα. θα είναι στη συνέντευξη τύπου τη Βασιλεία. Λες. Άμα είναι κοντά. Θα το ρωτήσουμε. Ναι. Ωραία. Άμα δηλαδή είναι κοντά, εννοώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αν και χθες μου είπε ότι εκεί που κλείσανε, ναι. του στείλανε ένα mail που λέει ότι εδώ είναι, σας έχουμε για την κάρτα σας, ας πούμε, για όλες τις δωρεάν μετακινήσεις. Δηλαδή, όλες οι μετακινήσεις Βασιλεία είναι δωρεάν από ό,τι κατάλαβα. Το θέμα δεν είναι τα χρήματα, Νίκο, μας κοπεί. Ναι, παιδί μου, απλά σου λέω ότι αυτό που λέγαμε χθες εδώ πέρα έξω. Κατάλαβες τι παίζει με τη Βασιλεία. Όταν τον βγάλουμε, πολύ καθ' τον βγάλουμε, θα προλάβουμε. Θα τον βάλω να δεσμευτεί. Πρέπει να είναι. Δεν είμαι σκοπή. Επαγγελματία είναι, δεν μπορεί να μιλήσει. Πρέπει να είναι, πρέπει να πάρουμε λίγο κλίμα. Έχουν και πούντι, θα είναι εκεί πέρα το απόγευμα. Νομίζω όχι. Όχι το απόγευμα. Ρε, τι γίνεται. Νομίζω αύριο. Εντάξει. Αν είναι η πούντι, δεν είναι εκεί κοντά, ούτε αύριο θα πάει κατευθείαν, ναι. Ναι. Σταύρος Κόλκας, ρε φίλε, επαγγελματία, σε παρακαλώ. Έχουμε και απεσταλμένο, μας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό. Πραγματικά. Λεπτό προς λεπτό, σε παρακαλώ. Πω, έχει αυτή η γιορτή που μας έλεγε ο άλλος την άλλη φορά. Ή λες να μην υπήρχε ούτε γιορτή και μας έλεγε ψέματα και σε αυτό. Ότι 31 Αυγούστου και αύριο 1 Αυγούστου έχουν τη γιορτή του καλοκαιριού. Δεν είναι όπου πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να έχουν γιορτή εκείνη τη μέρα. Ναι. Πέρσι στην Ολλανδία δεν είχε. Σύνορα, δεν είχε πάλι πέρσι. Παίζει την Αντωνία Γιάξη που είχαμε πει. Ξέρω εγώ μόνο τι κάνουν και αυτοί εκεί πέρα. Πώς γίνεται όταν πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Κάπου στι αρχέ Αυγούστου κάτι έχουν οι περισσότεροι γιατί γενικά το καλοκαίρι δεν το ζουν και πολύ. Ναι. Και κάτι εκεί 1 Αυγούστου κάνουν όλοι κάτι. Το έχουν σαν παράδοση. Τέλος πάντων. Τώρα φλε δεν έχουν γιορτή αυτοί. Φτάσαμε 1 η ώρα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε στη δεύτερη ώρα. Φίλε, τι παγωνιά έχει εδώ μέσα αυτό το ραδιόφωνο. Τι ζεσταίνεστε όλοι. Και να μην θέλουμε με αυτά που γίνονται. Επίσης δεν έχουμε πει τρόπο επικοινωνίας. Έτσι.
Λοιπόν, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Εδώ είμαστε να τα απαντήσουμε όλα. Ο Νίκος Μοσκοβίτης εδώ πέρα θα τα απαντήσει όλα, τα πάντα, οποιαδήποτε απορία. Και άμα θέλετε και πράγματα να ρωτήσουμε μετά αργότερα τον Σταύρο Κόλκα, θα στείλετε, θα τα κρατήσουμε και θα τον ρωτήσουμε, γιατί φυσικά, όπως έχουμε πει, είναι άριστος επαγγελματίας και θα έχει απάντηση για όλα, προφανώς. Εννοείται. Λοιπόν, δεύτερη ώρα μαζί μας η Αναδομό, 2310-2311-241-508 και στο www.anadomo.gr. Η εταιρεία ανακαινήσεων της Αναδομό για ανακαίνιση του μπάνιου, της κουζίνας, του παιδικού δωματίου ή και ολόκληρου του σπιτιού. Και το πιο σημαντικό από όλα με την Αναδομό είναι ότι έχει τις συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα και τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα για να κάνει γρήγορα και άμεσα όποια ανακαίνιση εσείς θέλετε. Το αρταζοχωροπλαστείο του Πάλα επίσης μαζί μας δεύτερη ώρα, στα δυτικά, στην Νεάπολη και στην Πολύχνη, με το καλύτερο κουλούρι, με φρεσκοψημένο ψωμί κάθε μέρα, με γλυκά, με παγωτά, με τούρτες, με σιροπιαστά. Όλα αυτά είναι στα δύο καταστήματα του Πάλα, το ένα στη Βενιζέλα 138 στην Νεάπολη και το άλλο στην Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. Λοιπόν, κάναμε λίγο μια κουβέντα για τον ΑΚΠΟΜ. Θα δούμε μέχρι τις 3 που θα είμαστε εδώ, αν θα έχει ανακοινωθεί. Εγώ έχω μια τέτοια ελπίδα. Ναι, περνάει λίγο η ώρα. Τη ελπίδα έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε. Θα είναι τελευταία. Να πάμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά εν ώψη Βασιλείας ΠΑΟΚ. Έχεις ένα ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω που έχει να κάνει με πιθανό σχήμα των Ελβετών. Νομίζω ότι εκεί είναι λίγο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες. Χθες κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι λέγανε στην Ελβετία ότι ο Φρανκ Ντεμπούν είναι ένας πιθανός στόχος για τη Βασιλεία. Ναι. Η οποία ψάχνει από την Ελβετία, έχει τον Φράι ως υπηρεσιακό. Αλλά είναι σαν να ζήσει προπονητή. Δεν είναι ότι συνεχίζει με το Φράι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Και μέσα στα διάφορα ονόματα που έχουν παίξει από τότε που ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Βίκη, ήταν και αυτό του Φρανκ Ντεμπούρ, ο οποίος μίλησε στην Ολλανδία και είπε ότι δεν έχω κάνει καμία επαφή. Ναι. Ξέρω κάτι για τη Βασιλεία. Θα ήταν πολύ καλό να έχει το Φρανκ Ντεμπούρ η Βασιλεία προπονητή. Είναι χωρίς ο Μάδερφλε από πέρσι Σεπτέμβρη που στην Κρίσταλ Πάλας είχε μείνει τρεις μήνες. Όχι, τρεις μήνες ήταν. Τρεις ήταν. Πριν ήταν. Στην Ίντερ, νομίζω, πριν την Κρίσταλ Πάλας. Ναι, ναι, ναι. Μετά από εκείνα τα. Όχι, γενικότερα. Ο Ντεμπούρ έχει γλυντήσει λίγο τον Πάοκ, είναι αλήθεια. Ήταν τον Άγιαξ τότε. Για 6 χρόνια. Μία φορά δεν θα έχει πετύχει τον Πάοκ. Στατιστικά αυτό λέω ότι έχει πετύχει, δεν υπάρχει. Αλλά. Ναι, είναι λίγο. Η καριέρα του είναι λίγο προς τα κάτω. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον οι Ελβετοί, γιατί αυτοί είναι που έχουν ανακατατάξει αλλαγές, πρόσωπα, περίεργο κλίμα και όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι. Δηλαδή από τον Πάκο πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε. Η Ελβετία είναι λίγο το θέμα. Πριν μπούμε στα αγωνιστικά, επειδή είναι νωρίς και ενδεχομένως μας ακούει και κόσμος στο εξωτερικό που θέλει, ενδιαφέρεται να πάει και στο παιχνίδι, να πούμε λίγο μία τώρα και θα το ξαναπούμε και στην πορεία, γιατί έχουμε και ερωτήσεις στο μηνύματα στο site που μας ρωτάνε αρκετοί, ότι σήμερα και αύριο υπάρχει δυνατότητα για τον κόσμο που βρίσκεται στην Ελβετία ή που θα πάει στην Ελβετία και δεν έχει πάρει ακόμα εισιτήριο, να πάρει εισιτήριο για τον αγώνα από το ξενοδοχείο Novotel Basel City, έτσι το πω. Έχει τώρα και μία οδό. Δεν μπορώ να την πω αυτό, αυτή την οδό έτσι όπως είναι. Πώς λέγεται. Μπορείς να κάνεις προσπάθεια. Γκρος Πέτερ Στράσε. Στέλφ. Εντυπωσιακό. Στα γερμανικά. Ένα ορίστε, δεν ξέρω γερμανικά. Για γαλλικά ξέρω. Συγγνώμη. Ωραία. Νίκος Μοσκοβίτης το είπε. Γκρος Πέτερ Στράσε. Εντυπωσιακό. Πολύ απλό. Ναι. Το πατάς στο Google Maps, το βγάζει κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα. Αυτό. Σήμερα από τις 5 μέχρι και τις 9 και αύριο από τις 10 μέχρι και τη 1. Απαραίτητη είναι η επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η συναλλαγή γίνεται μόνο με μετρητά σε ευρώ. Οπότε, αν έχετε πάει εκεί ή αν είστε μόνο στις γύρω ώρες, ναι, μπορείτε να πάτε εκεί στο ξενοδοχείο στο Novotel Basel City να πάρετε από εκεί το εισιτήριό σας. Νομίζω ότι είναι καλό γιατί υπήρχε μια σύγχυση για τον τρόπο διάθεση από μεριά βασιλεία, για το πού θα μπορούν να βρουν ο κόσμο. Υπήρχαν διάφορα μηνύματα ότι οι Ελβετοί δεν έδιναν εισιτήρια σε Έλληνες. Οπότε είναι καλό που από την ΠΑΕΠΑΟΚ υπήρξε αυτή η ενημέρωση σήμερα το πρωί. Σήμερα και αύριο, ξαναθυμίζουμε, από τις 5 μέχρι τις 9 σήμερα μπορείτε να πάτε εκεί και αύριο από τις 10 μέχρι και τη 1. Ωραία, εντάξει, γιατί υπάρχει κόσμο που είναι πολλοί από τις γύρω περιοχές. Έτσι κι αλλιώς το να πάω παίζει εκεί κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, όλα που είναι σχετικά κοντά τα περισσότερα. Πάντα έχει κόσμο και από τους γύρω συνδέσμους και λιγότεροι είναι αυτοί που κάνουν το ταξίδι.
Είναι και μερικοί. Εκεί έχει 100 κόσμο από τις γύρω περιοχές. Είναι και μερικοί που ξεκίνησαν χθες. Ναι. Και είναι αρκετοί μάλλον, γιατί είδαμε και διάφορες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media. Mm-hmm. Και εντάξει, ρε φίλε, εδώ ο κόσμος στον πάγο έχει πάει αλλού και αλλού. Δεν θα αυτό πάει λέω, τώρα στην Ελβετία, δεν τίθεται ναι. θέμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε και ενημέρωση, θα υπάρξει και ενημέρωση από πλευρά πάω και για το πού θα συναντηθούν οι οπαδοί. Γιατί συνήθως γίνεται αυτό το πράγμα πριν τα ευρωπαϊκά, έτσι mm-hmm. δεν είναι. Mm-hmm. Πάντα δίνουν ένα συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Για έχουμε να... ακριβή αριθμό ειστηριών. Ναι, δεν έχουμε εικόνα. Δεν νομίζω ότι έχουμε. Ο σκοταδιστής Ζεβετός κάτι είχε πει για 2.000. Ναι, απλά μετά προσθέθηκαν κι άλλα. Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι κι αλλιώς και η Ελβετίδα τον έχουν γεμάτο το γήπεδο. Ναι, και έτσι κι αλλιώς υπήρχε διάθεση εδώ. Mm-hmm. Και τώρα υπάρχει κι αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν τα εισιτήρια π.χ. εδώ δεν τελείωσαν και πολλούνται εκεί. Που νομίζω ότι δεν είναι, γιατί είχε και ουρές και στην Τούμπα για, mm-hmm. για τα εισιτήρια με τη Βασιλεία. Οπότε νομίζω ότι μπορεί αυτά να είναι έξτρα. Θα το διευκρινίσουμε αυτό μέχρι αύριο. Θα υπάρξει νομίζω ενημέρωση και γι' αυτό. Και τώρα. Αν θέλουμε λίγο να πάμε στα πιο αγωνιστικά και στα της Βασιλείας κυρίως, που εκεί είναι το ενδιαφέρον όπως είπες και εσύ, φαίνεται ότι ο Φράι θα πάει σε συνταγή Ξαμάξ. Καταρχάς, να πούμε ότι μέχρι στιγμής η Βασιλεία έχει παίξει ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα που είχε παίξει 4-2-3-1. Ναι. Έχει παίξει ένα παιχνίδι στο Champions League με τον ΠΑΟΚ που είχε παίξει 3-4-3 πέστο. Ναι, το οποίο ουσιαστικά... άλλαξε και στη διάρκεια. Ναι, έπαιζε με τρεις τέλος πάντων στην άμυνα και έχει παίξει και ένα παιχνίδι τώρα το Σάββατο με τη Ξαμάξ που έπαιζε με δύο επιθετικούς. 4-4-2. Mm-hmm. Και μάλιστα με τη Ξαμάξ άλλαξε και είχε καινούργια πρόσωπα. Το Βίντμερ που επέστρεψε τον. Πώς το λένε το στόπερ, ξέχασα, το Κιουμάρ. Ναι, που δεν είχε, παίξει με την, ναι, δεν είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Τον Φράι τον πήγε στη φυσική του θέση γιατί τους τελευταίους μήνες έπαιζε στόπερ, τον πήγε στο 6. Δηλαδή, μέχρι στιγμής το να βρει ενδεκάδα της Βασιλείας είναι. Χρησμό πυθία, κανονικά δεν. Ο Φράι, φίλε, που η δήλωση που έκανε την Κυριακή για το διαζύγιο ναι. με το Βίκυ. Ναι. Προσωπικά μου έκανε εντύπωση. Γιατί σου έκανε εντύπωση. Γιατί δεν είναι εύκολο να ακούσει από έναν παίκτη να πει ότι ήταν περίεργο το ότι έγινε σε αυτό το timing και δεν γίνεται το πρωί να κάναμε προπόνηση και το απόγευμα να μαθαίναμε ότι έφυγε ο προπονητής. Συνήθως δεν λένε είναι επιλογή τη διοίκηση, okay. Είναι λίγο πιο διπλωματικές οι απαντήσεις των ποδοσφαιριστών. Ναι. Δεν το ακούσε εύκολα αυτό το πράγμα. Το έριξε το καρφάκι. Λίγο. Γιατί δεν έριξε καρφάκι, καρφάρα έριξε. Ναι, δεν το ακούσε εύκολα αυτό το πράγμα. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Ναι, απλά... Βέβαια είναι ένας έμπειρος παίκτης, εντάξει, είναι και λογικό. Και εκτός από αυτό. Εντάξει τώρα. Γενικά τέτοιες κινήσεις σε ομάδες σε Γερμανία mm-hmm. δεν είναι πολύ συνηθισμένες. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά απόφαση τέλος ο προπονητής ανάμεσα σε παιχνίδια. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Δεν είναι Ελλάδα δηλαδή. Που... Ναι, ναι, ναι. Ένα-δυο παιχνίδια και άιντε έφυγες. Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν και για αυτούς είναι κάτι που τους κάνει εντύπωση. Γενικά η Βασιλεία είναι σε μια φάση, από ό,τι έχω καταλάβει, από πέρσι που άλλαξε η ιδιοκτησία, έχει αλλάξει η λογική που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Που έπαιρνε και τα συνεχόμενα πρωταθλήματα, είχε καλές πορείες στην Ευρώπη, είχε φτάσει μέχρι τα τελικά του Europa League. Mm-hmm. Και στο Champions League γενικά ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο και πέρσι ήταν καλά εκεί. Και γενικότερα η όλη διαχείριση των καταστάσεων έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και προφανώς σε παίχτες που είναι στην ομάδα αρκετά χρόνια αυτό τους κάνει λίγο εντύπωση. Αλλά κάπως τέτοια κατάσταση στη Βασιλεία. Είναι σε ένα πολύ περίεργο timing. Πολύ περίεργο. Και νομίζω είναι αρκετά καλό για τον ΠΑΟΚ ότι δεν κέρδισε το Σάββατο. Ναι. Μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι, γιατί άλλο παιχνίδι το άλλο, παιχνίδι το άλλο, αλλά όντως. Πριν παίξουν με τη Ξαμάξ το Σάββατο, υπήρχαν δηλώσεις συχνά ότι πρέπει να το κερδίσουμε, να αλλάξουμε την ψυχολογία μας, να πάρουμε την νίκη, να τέλος πάντων να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, τη δική μας ψυχολογία που δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Αλλά δεν το κατάφεραν το Σάββατο, να πω ότι δεν έχω εικόνα το παιχνίδι, αλλά το γεγονός ότι σοφαρίστηκαν στο 86, δηλαδή ήταν... πάλι τους αφήνει, ξέρεις, μια γκρίνια, μια... μια συνεχή έτσι, αμφισβήτηση για το τι κάνουν εκεί. Κοίτα, με μια εικόνα στον τύπο από την Κυριακή και μετά, καταλαβαίνεις ότι υπήρχε μια σχετική ικανοποίηση για την εμφάνιση της ομάδας, mm-hmm. αλλά όχι για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι σημειώνουν ότι η Βασιλεία έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ με τα προηγούμενα, αλλά τι να το κάνεις όταν το κλίμα, το στραβό, διατηρείται.
Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα συντηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, μάλλον. Mm-hmm. Από τα φιλικά βασικά είναι αυτή η κατάσταση στη Βασιλεία. Βασιλεία αγνοεί την νίκη, νομίζω ότι και 5 αγώνες. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, δεν έχει κερδίσει κανένα επίσημο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ναι, πέρα και από αυτό. Και στα φιλικά άρχισε και το τάλιρο από τη Φέγενορντ ουσιαστικά στην πρόβα Τζενεράλ, να το πούμε έτσι. Γιατί από εκεί άρχισε η γκρίνια. Αυτό από ναι. Εκεί άρχισε η γκρίνια. Μετά από εκείνα τα 5 γκολ που έφαγε με τη Φέγενορντ. Ουσιαστικά έχει ένα μήνα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Εμείς ελπίζουμε να μην αλλάξει τώρα με τον Μπακ αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, γενικότερα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε πει εννοείται ότι δεν μπορείς να μείνεις αυτό, γιατί πρόκειται για τη Βασιλεία, μια ομάδα με παραστάσεις στην Ευρώπη. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς και να μην το σημειώσεις. Τώρα, στα αγωνιστικά φαίνεται ότι και ο Φράι συμφωνεί με αυτό που γράφει τις τελευταίες ημέρες στην Ελβετία και θα πάει με μια συνταγή Ξαμάξ στο αυριανό παιχνίδι. Mm-hmm. Ουσιαστικά μία αλλαγή θα έχει. Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στην Ελβετία σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος το Σάββατο, με τον Μπαλάντα να επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα, και από ό,τι διάβαζα σήμερα σε δημοσιεύματα εκεί, η μη συμμετοχή του Μπαλάντα στο παιχνίδι του Σαββάτου είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι ένιωθε ένα σφίξιμο και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί για να παίξει στο παιχνίδι αύριο. Οπότε η Βασιλεία φαίνεται ότι θα πάει με τον Ομλίν στο τέρμα. Και στην άμυνα θα είναι και πάλι η Ριβέρο, Σούκη, Παλάντα και Βίντμερ. Στο κέντρο θα πάει με Φράι και Ζούφι. Έτσι κι αλλιώς δεν χαλάει αυτό το δίδυμο. Και μεσοπιθετικά θα είναι ο Καφόρο, Καλούλου, ο Φανφολκσβίγγελ. Ρε Νίκο Μοσχοβίτη, έτοιμος είσαι, τι κάνεις. Εντάξει, έχεις γράψει εκεί πέρα, βλέπω. Ναι. Φανφολκσβίγγελ. Τι έχω, το έχω λάθος. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι λέγεται. Έτσι όπως το βλέπα το έγραφα, Νίκο. Νομίζω ότι λέγεται Φαν Φολξβίγγελ. Άρα πρέπει να μπει γάμα κάπα. Εκτός και αν έχω βάλει εγώ ένα κάπα χωρίς λόγο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ όπως το βλέπα το έγραψα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα κάτσω. Καταλαβαίνω. Και ο Αγέτη τέλος πάντων, παιδιά. Εδώ τον Αγέτη σε μια ολόκληρη μετάδοση λέγαμε Ατζέτη. Τι μου λες τώρα. Ναι. Καλά, μην πω για τον Μπαλάντα που είχε γίνει, εντάξει. Οπότε δηλαδή. Αυτές το πιθανότερο είναι να πάνε με ενδεκάδα που είχαν στο μάτι του Σαββάτου. Κοίτα, ναι, και η λογική αυτό λέει, γιατί στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας στην Τούμπα είχαν απουσίες παικτών που τώρα είναι διαθέσιμοι. Ωραία. Οπότε ναι, όντως, έτσι κι αλλιώς θα επέστρεφαν. Είναι η ενδεκάδα του αυτή τη σχέση με την ενδεκάδα της Τούμπας, όντως. Ναι, η λογική λέει ότι από τη στιγμή που κοντά στην Ξαμάξ έδειξαν και καλύτερη εικόνα. Δεν... Να σου πω κάτι, και αυτή τη στιγμή. Ναι, και αυτή τη στιγμή. Από κατεμιά, δηλαδή, σοφάρισαν στο τέλος, λίγο από την κίνια τους και από την κακή τους. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σημειώνουν όλοι εκεί, ότι ήταν βελτιωμένη εικόνα της ομάδας. Ναι. Και από την άλλη, και ο Φράι αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς τώρα σε δύο διαφορετικούς αγώνες να κάνεις τόσες αλχημίες. Ναι. Δηλαδή, και αυτός έχει πώς προπονήσεις. Έγινε η αλλαγή την Πέμπτη, Παρασκευή προπονήσεις Σάββατο αγώνας. Κυριακή προπόνηση, δεύτερη προπόνηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάτι άλλο. Δεν το είναι μόνο παράλογο. Μπορεί να κάνει είναι το. Εκεί, πάμε παλικάρια και τέτοια. Δεν, αυτό, μπορεί να... δεν μπορεί να κάνει τώρα αλχημία να πάει σε άλλη δεκάδα, εντελώς άλλη δεκάδα από αυτή που έπαιξε στην Ξαμάξ. Να... Τι να αλλάξει και τι να κάνει κι αυτό. Τώρα ναι. Είναι με τρεις προπονήσεις. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, πολλά. Εσείς είστε παιδιά, δεν τους βλέπετε. Ναι, έτσι τώρα πάει δουλειά. Αυτό να κάνει. Συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις. Όχι μόνο στη Βασιλεία, γενικά. Αυτό λένε και οι ίδιοι παίκτες, έτσι, ότι ουσιαστικά. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι λίγο να αναθαρίσουν, να βρουν λίγο τα πατήματά τους. Γιατί... Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, αύριο στο Σεντ Γιάκομπ, ένα γήπεδο που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλο. Ναι. Εγώ δεν νομίζω θα είναι έδρα το γήπεδο αυτό αύριο. Όχι. Και επίσης νομίζω ότι αν το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ το φέρει εκεί που θέλει, mm-hmm. θα έχει και γκρίνια. Θα βαρύνει και άλλο μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς παίζει με πίεση από το ξεκίνημα, δεν τη πάντα αποτελέσματα, ξέρει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει από πάνω τη. Σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν την αγχώσει, και τον αγχώσει δεν εννοώ να τη βάλει ένα γκολ. Όχι, το να την αγχώσει εννοώ να έχει αυτό την μπάλα στα πόδια του, να ελέγχει αυτό το ρυθμό του αγώνα. Αυτό. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το καταφέρει, πιστεύω θα έχει και γκρίνια από πλευράς Βασιλείας. Έτσι νομίζω. Θα παίζει γκρίνια από εκεί, από τον κόσμο. Τον όσο κόσμο είναι έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι 15.000, 20.000, 30.000, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι το γήπεδο. Έδρα. Κοίτα, γενικότερα αναφέρουν ότι περιμένουν κόσμο. Mm-hmm. Και λογικό είναι, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, σε ό,τι κατάσταση και να είναι η Βασιλεία, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι και τα προκριματικά του Champions League. Προφανώς και θα έχει κόσμο και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που λες, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ μπει δυνατά, έχει την κατοχή στο ξεκίνημα, έχει τον έλεγχο
Και δεν κάνει η Βασιλεία κάνει τη μεγάλη μια ευκαιρία, φάση. Ρε παιδί μου, κάνει μια-δυο φάσεις. Ναι. Λίγο, ναι. Λίγο να απειλήσεις, βάζεις ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα, βάζεις ακόμα μεγαλύτερο εκνευρισμό στην κερκίδα και από εκεί πέρα σου γυρνά όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή το φαίνεις εκεί που θέλεις. Και εντάξει, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα, ότι ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, σε μεγάλα παιχνίδια, έχει δείξει ότι το διαχειρίζεται σωστά. Δηλαδή, πιο πολύ το φοβάσαι στην Τούμπα. Έλα, ρε φίλε, σε μεγάλα παιχνίδια δεν έχει διαχειριστεί σωστά μάτς. Ναι, θα σου πέρσι, ας πούμε, να παράδειγμα. Τώρα μιλάς για ένα παιχνίδι. Όχι, δεν πέρσι, μιλάς, ρε φίλε, μιλάς για ένα παιχνίδι που δεν ήταν κανονικό παιχνίδι. Δεν ήταν κανονική ομάδα, δεν ήταν κανονική κατάσταση εκεί, τότε. Εκεί ο ΠΑΟΚ είχε πολύ τέτοια αύρα βασιλεία και από ξενέφερε δύο γκολ. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Πέρσι η ομάδα δεν πήγε. Ναι, είχε ανάλογη αύρα, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, είχε, ναι, αλλά η ομάδα πέρσι ήταν. Δεν ήταν καν ομάδα βασικά αυτό το πράγμα. Ναι, οκ. Okay. Τώρα πας, όχι υποψιασμένος, τώρα πας με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο και παίρνεις το παιχνίδι. Ναι. Ή τόσο την πρόκριση. Okay. Έχει βγει και ένα πολύ ωραίο πρόμο από τον ΠΑΟΚ για το αυριανό μάτς. Αξίζεται να το δείτε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 το σχετικό βίντεο. Και από εκεί πέρα, περίμενε, να πούμε του ΠΑΟΚ τα νέα. Τα αγωνιστικά τώρα. Όχι, λέω, να πάμε μετά το διάλειμμα. Είναι πιθανό να έχουμε και κάτι από Ελβετία λίγο μετά το διάλειμμα. Εφόσον ο εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος Σταύρος Κόλκας έχει προσγειωθεί. Γενικότερα έχουμε ακόμα δρόμο για να πάμε και στην Ελβετία. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα. Κλείνοντας τα της Βασιλείας, είπαμε προπόνηση ή μάλλον συνέντευξη τύπου των Ελβετών σήμερα στις 5 δική μας ώρα. 6.30 προπόνηση ή το αντίθετο γίνεται, ρε. Περίμενε, θα σου πω. Αυτό δεν θυμάμαι. Να τα πούμε λίγο αναλυτικά, να πούμε μια εικόνα. Θα έχουμε εικόνα και από αποστολή. Όσο μπορούμε και από το κομμάτι της ενδεκάδας και των πλάνων του Φράι. Μένουμε λίγο παραπάνω στη Βασιλεία, το ξαναλέω. Γιατί οι Ελβετοί πραγματικά είναι σε μια περίεργη φάση και σίγουρα αυτό απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Το τι γίνεται, οι αλλαγές, τα πρόσωπα, τα σχήματα που τη μια φορά αλλάζουν, την άλλη μένουν ίδια. Γενικά είναι σε μια φάση περίεργη Ελβετία, γι' αυτό μένουμε λίγο παραπάνω. Για πες το πρόγραμμά σου ακριβώς σήμερα. Στις 5 είναι η προπόνηση και 6.30 είναι η συνέντευξη τύπου. Ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία. 5 η προπόνηση και 6.30 η συνέντευξη. Ναι, είναι λίγο ανάποδο. Okay. Συνήθως γίνεται το αντίστροφο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και να μάθουμε το τι θα πούνε. Νομίζω ότι ο Φράι, επειδή θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά δημόσια, θα έχει και αρκετές ερωτήσεις από τους συναδέλφους εκεί στην Ελβετία. Και έχει αξία να δούμε και ποιος παίκτη θα μιλήσει. Γιατί δεν έχουν. Θα βάλουν κάποιον έμπειρο, λέω. Ναι, αυτό. Και ανάλογα το τι. Όπως είχαν φέρει εδώ το Στόκερ, που μιλούσε πάλι, νομίζω κάποιον έμπειρο θα βάλουν. Γιατί έχει αρκετούς έμπειρους. Έχει και πιτσιρίκια, αλλά έχει και έμπειρους η Βασιλεία. Λοιπόν, αυτά μετά της Βασιλείας. Ελπίζω μετά το διάλειμμα να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνομιλία με Ελβετία και με την άφηξη της αποστολής εκεί, την αναμενόμενη άφηξη της αποστολής εκεί, με τον Σταύρο Κόλκα για ό,τι υπάρχει από εκεί. Και να δούμε λίγο και μετά του ΠΑΟΚ τι γίνεται, γιατί μέχρι στιγμής. Αναφερθήκαμε στο κομμάτι του ΑΚΠΟΜ, να δούμε αν θα προλάβουμε εμείς την ανακοίνωση. Αναφερθήκαμε στα της Βασιλείας, έχουμε να πούμε και για τα του ΠΑΟΚ που είναι σε μια άλλη φάση σε σχέση με τους Ελβετούς αγωνιστικά. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε να πάμε και λίγο στα άλλα τμήματα που τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Θα πάρουν Παρασκευά ήδη σήμερα. Να μας πείτε πράγματα, γιατί βλέπω υπάρχουν κινήσεις. Μεταγραφή. Ναι, ναι, ναι. Γίνονται πράγματα, όπως έλεγε μια φίλη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Και πέρα από τα αγωνιστικά, ναι. Και πέρα από το μάτς με τη Βασιλεία, ναι. Κάνω παρένθεση. Ναι. Γιατί μπορεί να μην έγινε χθες η κλήρωση του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Γιατί να γίνει, βιαζόμαστε. Μπορεί να μην ξέρουμε πότε θα γίνει. Πειράζει. Μπορεί να μην ξέρουμε καν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πολύ σωστά. Μπορεί να πάμε Σεπτέμβρη. Είναι και η διακοπή το μέχρι Σεπτέμβρη. Νίκο Μασχοβίτη, βλέπω να ξεκινάνε μαζί ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πότε είναι να ξεκινήσει μπάσκετ. 6 Οκτωβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι. Όχι, εντάξει, αν φτάσουμε 6 Οκτωβρίου να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί εντελώς. Δεν. Αλλά θα έχουμε κλήρωση κυπέλου. Μένα θα έχουμε κύπελο. Α, στο κύπελο είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Άλλαξε ξέρουμε φέτος. Ότι έχει τηλεοπτική κάλυψη από συγκεκριμένο κανάλι, οπότε εντάξει, δεν χρειάζεται να. Λοιπόν, κλήρωση. Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 12, στα γραφεία της ΕΠΟ. Εκεί θα γίνει κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου. Λοιπόν, και η πρώτη φάση πάει. Θα πάρουν μέρος 53 ομάδες και μία εξ αυτών θα περάσει την επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Οι υπόλοιπες 52 θα δημιουργήσουν 26 ζευγάρια που θα παίξουν την Κυριακή 26 Αυγούστου σε μονούς αγώνες. Έτσι θα πάμε. Πάμε άλλη μία. Ξανά από την αρχή. Ναι, ναι. Λοιπόν,
θα πάρουν μέρος στην κλήρωση στις 13 Αυγούστου 53 ομάδες. Μία από αυτές θα περάσει στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Οι υπόλοιπες 52 θα δημιουργήσουν 26 ζευγάρια που θα παίξουν την Κυριακή 26 Αυγούστου σε μονούς αγώνες. Έτσι θα πάμε. Mm-hmm. Αλλάζει πλέον φέτος το κύπελλο, το είχαμε πει εδώ και καιρό. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι και αυτό. Τουλάχιστον έχουμε κλήρωση κυπέλλου. Αυτό θα γίνει, θα ξεκινήσει. Εντάξει, θα έχουμε εκεί η δράση. Τώρα, Super League, δεν ξέρω. Περιμένουμε ακόμα. Υπάρχει αισιοδοξία. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Ναι, τι δεν σιγά, επειδή έχουμε φτάσει 31 Ιουλίου και ας πούμε στην Αγγλία ξέρουν όλο το πρόγραμμα τη σεζόν και εμείς δεν ξέρουμε ούτε καν την πρώτη αγωνιστική. Όχι, η πρώτη αγωνιστική. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Οκ. Okay. Σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα. Παιχνίδι-παιχνίδι. Ναι. Και επίσης δεν χρειάζεται να βιαστούμε ούτω ώστε να έχουν όλοι τηλεοπτικά. Κάποια στιγμή θα κάνει κάποιο πίσω και θα βρεθεί λύση. Ναι. Και στην ανάγκη, ρε παιδί μου, ξεκινάει και χωρίς να έχουν κάποια τηλεοπτικά. Δεν πιστεύω. Ή όχι και δεν γίνεται. Δεν πιστεύω να μας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Οι 7-8 ομάδες που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο λένε τα δικά τους. Ο Βασιλιάδης λέει τα δικά του. Τώρα έχει σταματήσει να τα λέει. Έχει μουλαρώσει, κάθεται σε μια γωνία γιατί δεν τον παίζουν. Γιατί είχε την μπάλα για να παίξει με τους άλλους και οι άλλοι βρήκαν δική τους μπάλα και δεν τον βάζουν να παίξει τώρα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Το τι μπορεί να γίνει. Τι να σου πω, 31 Ιουλίου δεν έχουμε ιδέα. Ναι, δεν έχουμε ιδέα. Δεν βλέπω κάποιον από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να κάνει πίσω. Να κάνει πίσω, να βάζει νερό στο κρασί του και όλα αυτά. Μα ξέρεις τι ομάδες, τι να κάνουν όμως. Σκέψου λίγο. Αυτή τη στιγμή που δεν έχουν ούτε καν τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν ξέρουν. Που... Δεν... Είναι η βασική... το βασικό του κομμάτι για κέρδος είναι αυτό. Άμα δεν έχουν αυτό, τι θα κάνουν. Να μου πεις, έπρεπε να φτάσουμε 31 Ιουλίου, φτάσουμε εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπήρχε ενημέρωση για χθες ότι θα γίνει κλήρωση και τελικά δεν μπόρεσε να γίνει προφανώς από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα με τα τηλεοπτικά. Και δεν ξέρω και πότε θα πάει. Δηλαδή, το να το πας εβδομάδα-εβδομάδα και να λες ότι ελπίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξέλιξη, να δούμε πώς θα είναι εκεί και για να γίνει κλήρωση. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι θα γίνει κλήρωση κανονικά ούτε την επόμενη φορά. Από τη στιγμή που δεν φαίνεται να κλείνει κάτι. Εκτός αν ξαφνικά βρεθεί μια λύση. Που δεν φαίνεται. Που δεν βρέθηκε τόσο καιρό, θα βρεθεί σε 3 μέρες. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων. Έχουμε μέλλον ακόμα, θα φτάσουμε Σεπτέμβρη. Θα γίνει ένα μάτς, θα έχουμε διακοπή, θα σταματήσει ξανά μετά. Κάπως έτσι θα πάει. Θεωρητικά πότε ήταν να ξεκινήσει, μετά το 15 Αυγούστου, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Όχι, 25 Αυγούστου νομίζω. 25 Αυγούστου. Ήταν να ξεκινήσει. Βγαίνει μια, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα προλάβουν μέχρι τότε να κλείσει το τηλεοπτικά, να γίνει η κλήρωση και να ξεκινήσει. Πριν είμαστε, ρε, ξέρω. Ναι, τώρα. Τι να σου πω, ρε, Νίκο, δεν ξέρω. Πραγματικά. Δηλαδή, να πεις ότι γίνεται μια χρονιά. Εγώ τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι μια χρονιά να είχαμε την κλήρωση π.χ. αρχές Ιουλίου. Ναι, απλά, όχι, απλά είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει αυτό το θέμα. Που μετά από αρκετά χρόνια δεν υπάρχει κεντρική η κεντρική διαχείριση. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Εγώ το καταλαβαίνω. Το ότι υπάρχει και ένας. Δεν είναι μια ομάδα, δύο. Mm-hmm. Είναι πόσο, 8. 7. 7 ομάδες. Ωραία, και μέσα σε 7 ομάδες είναι και δύο με μεγάλη εμπορικότητα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Και φυσικά και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Απλά από τη στιγμή που οι 7 έχουν συγκροτηθεί και έχουν μια συγκεκριμένη στάση. Υπάρχει μια Νόβα η οποία έχει συγκεκριμένη στάση mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Ναι. Υπάρχει ένα Ε το οποίο όλο περιμένει και όλο είναι εκεί στη γωνία. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρει κανένας απόφαση. Για να φύγουν και να πάνε εκεί. Και υπάρχει μια πολιτεία η οποία στο μυαλό της έχει το δικό της το πρόγραμμα. Δεν το αλλάζει, δεν το τροποποιεί. Δηλαδή αυτό είναι και πάρτε το. Δηλαδή να παίξει από το χρόνο με 12 ομάδες ήταν. Να πέφτουν 6, δεν ξέρω εγώ πόσες ξαφνικά. Και να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και την ΕΡΤ και ΕΡΤ να μοιράσει χρήματα. Και άκρη έτσι δεν βγαίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν βγαίνει. Μα αυτό είναι δηλαδή. Και επίσης στην προκειμένη περίπτωση, ωραία, οι ομάδες που έχουν το δικό του συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, οι άλλες ομάδες που είναι, δεν θυμάμαι ποιες άλλες έχουν το συμβόλαιο με την ΟΒΑ, ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούν να βρουν αυτές τη λύση. Όχι. Ωραία. Καθένας κοιτάει τον εαυτό. Επίσης δεν ξέρω αν οι ομάδες που είναι εκτός τηλεοπτικού συμβολέου και τηλεοπτικά άστεγες, τι μπορούν να κάνουν και να πιέσουν. Ειδικά στη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε τώρα, ο οποίος δεν είναι ισχυρός οικονομικά όπως ήταν άλλα χρόνια. Για να πιέσει η καταστάση τέλος πάντων και μαζί με αυτό να έρθουν και άλλοι από πίσω, οι άλλοι 6 που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται. Όλο το καλοκαίρι πηγαίνει έτσι. Έχουμε φτάσει 31 Ιουλίου. Έχει ξανά, νομίζω, δηλαδή, τα σήμερα 8 Αυγούστου, είπανε. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τώρα, το αν σε αυτό το διάστημα μέσα μπορεί να βρεθεί μια λύση, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Mm-hmm. Θα είναι έκπληξη αν βρεθεί μια λύση. Αλλά γενικά πρέπει να βρεθεί, γιατί φτάνουμε στις ημερομηνίες των αγώνων. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Δεν έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή να πας να ξεκινήσεις πάλι αρχή Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο το αν θα ξεκινήσεις αρχή Σεπτέμβρη ή όχι. Εντάξει, αν παίζει και αυτό το ρόλο. Αυγούστου και όλα αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς. Είναι καλοκαίρι που. Το καλοκαίρι που έχει δεν είναι όπως το φετινό, ας πούμε, που είχε Μουντιάλ και όλα τα πρωταθλήματα τελειώναν νωρίς. Okay. Εδώ διέκοπτες πρωταθλήματα μια και δύο εβδομάδες ξαφνικά θεωρώντας ότι αυτή είναι η λύση. Και μετά προσπαθούσε να συμπτύξει αγωνιστικές μέσα σε εβδομάδες και μπέρδευε καλεντάρια και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, τα έχουμε δει να γίνονται. Και τα είδαμε και πέρσι. Τώρα τι να σου πω από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω το πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, έχουμε άφιξη στην Ελβετία. Ναι. Στάβος Κόλικας έχει δώσει σημάδια. Νομίζω ότι. Είναι μεγάλη τα νητήση. Σε λιγάκι. Καθυστέρησαν λίγο να φύγουν. Ναι. Δηλαδή 11 η ώρα ήταν ακόμα εδώ. Τώρα λίγο μέχρι να πάρουν βαλίτσες και όλα αυτά, προφανώς πέρασε και λίγη ακόμα ώρα. Θα μας τα πει και ο Σταύρος, νομίζω, σε λιγάκι. Και θα θέλω να ρωτήσω τον Σταύρο για τη Σκαμπάλα. Δηλαδή πιστεύω ότι πιο κατάλληλος άνθρωπος από τον Σταύρο Κόλκα να μιλήσει για αυτόν δεν υπάρχει. Ναι. Γι' αυτόν ήταν που πήγε ο Σταύρος τότε που είχε πάει στην Αιγυπτό. Ναι. Γι' αυτόν δεν ήτανε. Που είχε κάνει το ναι, τουρ εκεί. Ναι. Την αποστολή, την τρομερή εκείνη. Σε Καμπάλα λέει είναι μία ανάσα από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, αυτό πέσει εδώ και μέρες. Το πιστεύουν. Ναι, χθες το βράδυ έβγαινε από τον Απόλλωνα ότι περιμένουν ένα έγγραφο μόνο για να κλείσει η μεταγραφή. Okay. Καλή υπομονή να του ευχηθούμε κι αυτού. Και όπως πολύ σωστά σημειώνουμε εδώ στο ΠΑΟΚ 24, αν κλείσει μεταγραφή και ο Αιγύπτιος έρθει και παίξει κανονικά, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη από όλες. Φυσικά, Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι, βέβαια. Γιατί εντάξει. Είχαμε και διάφορα μηνύματα και στο site από κόσμο που έλεγε αυτός αν έρθει τα Χριστούγεννα. Στην Αίγυπτο, έτσι. Σε κάποια φάση γράφτηκε για μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Είχε πάει στη Sporting Λισαβόνα σε κάποια φάση. Ναι, κάτι για είχε. Χρόνο, τώρα δεν ξέρω αν είχε παίξει. Μήνες, κάτι τέτοιο. Ναι, είχε πάει όμως. Δηλαδή έχω δει φωτογραφία με φανέλα του Sporting Λισαβόνα, το θυμάμαι. Ωραία. Άλλη περίπτωση άρα αυτή. Τρελή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε Ελβετία. Ναι, να μιλήσουμε με τον Σταύρο, να δούμε ότι έχει εκεί από την αύξηση της αποστολής. Το πρόγραμμα που σήμερα έχει αργότερα τους Ελβετούς στις 6.30 στην έκρηξη τύπου τους και στις 8 παρατέταρτο στην έκρηξη τύπου του Λουτσέσκου με τον Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς και η προπόνηση του ΠΑΟΚ εκεί στο γήπεδο της Βασιλείας. Είναι ο Σταύρος Κόλκας εκεί με την αποστολή της ομάδας, θα μας μεταφέρει σε λίγο. Έτσι, ό,τι υπάρχει από εκεί. Είχαν καθυστέρηση, είπες, ναι, γιατί μου είπες ότι είναι μία ώρα και 45 λεπτά, αλλά. Έτσι είχε πει ο Σταύρος, αλλά νομίζω ότι είχαν καθυστέρηση γιατί σου λέω 11 ήταν ακόμα εδώ. Που 11 ήταν να φύγουν. Εντάξει, τώρα πάντα όταν είσαι με τσάρτερ. Λίγο μετά κλέβουν κάποια λεπτά πάντα. Ναι. Δεν φεύγουν ακριβώς την ώρα. Οπότε τώρα νομίζω θα έχουμε τον Σταύρο να τον πάρουμε σιγά-σιγά. Okay. Ας κάνουμε προσπάθεια να τον πάρουμε. Χρειάζεται κάτι με προσπάθεια. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο. Και αν είναι λίγο. Ή τώρα ή μετά το διάλειμμα, θα έχουμε τον Σταύρο να μας μεταφέρει λίγο με τον γνωστό τρόπο φυσικά. Βέβαια. Εντάξει, δεν θα έχουμε μόνο τα κλασικά. Είπες ότι η αποστολή αναχώρησε χωρίς Μπίσεσβαρ. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι εκεί ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Έτσι μου φαίνεται. Οκ, ο Μπίσεσβαρ δίνει μεγάλη σταθερότητα. Okay, και είναι πολύ σημαντικός. Με τα στοιχεία του, αλλά εγώ νομίζω ότι εκεί στα πλάγια είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ τη βρίσκει τη λύση. Έχει επιλογές. Νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν ήταν στον πάγκο, σου δίνει μια έξτρα λύση να πεις ότι αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε δύσκολη, βάζω τον Μπίσεσβαρ και το γυρνάω λίγο. Ναι. Αυτό κυρίως, γιατί εννοείται πως όλη αυτή την εβδομάδα ναι. που τσεκάραμε το Μπίσεσβαρ καθημερινά και περιμέναμε και ενημέρωση και γενικότερα ήταν όλα τα βλέμματα στραμμένα επάνω του, δεν περιμέναμε ότι θα γίνει καλά και θα παίξει βασικός. Ναι. Το ναι. περιμέναμε με αυτή την έννοια ότι θα πήγαινε στην Ελβετία, θα ήταν πάγκο και αν θα κρινόταν ότι έπρεπε να παίξει, θα έμπαινε. Ναι, okay. Όπως είμαι και ο Ελκαντουρίδη που μου εβδομάδα, επειδή έχασε αρκετές προπονήσεις, δεν μπήκε να παίξει βασικός. Γενικότερα
Ο Λουτσέσκου δεν είναι από τους προπονητές που με μία προπόνηση θα σε βάλω μέσα. Mm-hmm. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, εντάξει, δεν είναι η τόσο μεγάλη απουσία. Απλά για μένα θα ήταν χρήσιμο να είναι στον πάγκο. Αλλά από τη στιγμή που είναι έτσι δομημένο το πρόγραμμα και είναι αυτό που λέμε ότι την επόμενη εβδομάδα σε 5-6 μέρες έχει ξανά παιχνίδι, δεν μπορείς να ρισκάρεις το Μπίσεσβάρ. Χωρίς να έχει βγάλει καν κανονική προπόνηση. Να τον πάρει στην Ελβετία και να παίξει κιόλας και να γίνει κάτι χειρότερο. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Πέρα... Σίγουρα στο παιχνίδι έτσι όπως το περιμένουμε να είναι το αυριανό, τα στοιχεία του Μπίσεσβαρ όντως θα ήταν χρήσιμα mm-hmm. ενός καλού Μπίσεσβαρ ναι. για τον Πάοκ, ο οποίος είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα θέλει να κρατήσει μπάλα, θα θέλει να έτσι μεγαλώσει το άγχος των Ελβετών. Έχει αυτό την μπάλα στα πόδια του και οι Ελβετοί να κυνηγάνε. Mm-hmm. Οπότε ο Μπίσεσβαρ με τα στοιχεία που διαθέτει στο παιχνίδι του σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό εδώ έκανες το λάθος να το κλείσεις. Αφού έκανε δηλαδή, κρύο. Θέλεις να μείνουμε εδώ πέρα μέσα, ωραία. Αφού έκανε κρύο. Πεθάνουμε ζωντανοί, αυτό θέλεις. Ζεσταίνεσαι τώρα, φυσικά. Δηλαδή. Αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα είμαι normal. Τώρα είσαι normal, αλλά εδώ υποφέρουμε. Ωραία. Είμαστε σε ένα πολύ μικρό χώρο. Καλά, δεν σου είπα πριν ότι έχει πολύ κρύο και μου λες μια χαρά. Είναι το κλείσα. Γι' αυτό το είπα. Ακόμα οι άλλοι πήγαν και μας έκλεισαν κοντίσουν. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν. Οπότε ο Βίσεσβαρ δεν είναι με την αποστολή. Αν σκεφτούμε ότι. Πάλι τα 9 ενδέκατα είναι σχεδόν σίγουρα όσον αφορά την ενδεκάδα. Και 10 σου βάζω. Ουσιαστικά ποιο είναι, δεξιά τι. Μόνο Αλκαντουρί. Η αλλαγή θα είναι Αλκαντουρί. Στη θέση του Μπίσεσβαρ να μπει ο Αλκαντουρί δηλαδή. Κάπως έτσι. Φίνισε Σιουάρντα. Η Λάμπρου μπορεί να είναι πάλι μια επιλογή. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι η Αλκαντουρί σε αυτό το παιχνίδι θα παίξει. Οπότε τα περισσότερα κομμάτια του παζλ στον Πάο και για το δεύτερο παιχνίδι είναι συμπληρωμένα. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι. Οι δύο ομάδες έχουν, όπως και πριν από το παιχνίδι και τώρα, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς πηγαίνουν στα μάτς. Mm-hmm. Απλά είναι αυτό το σκορ του πρώτου αγώνα, το οποίο δεν σε αφήνει να εφησυχάσεις. Δεν σε αφήνει να πεις ότι το έχω τελειώσει. Είναι ένα σκορ τέτοιο, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα ζευγάρι που μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα. Okay. Αλλά το 2 είναι ένα σκορ το οποίο πολύ εύκολα αλλάζει με ένα γκολ. Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα μου εμένα. Οπότε, συλλογική ότι ο Πάκ θα έχει πάλι το Πασχαλάκι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά το Μάδος, αριστερά το Βιερίνια. Βαρέλα και Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Μαουρίσιο και Κάνιας, οι δύο αμυντικοί χαφ. Δεξιά. Δεξιά λες εσύ το Λιμιό σίγουρα. Όχι σίγουρα, αλλά με αυτό που. Σχεδόν σίγουρα. Που φαίνεται ρε. Αριστερά πας με Ελκαντουρί. Ναι. Πέλκας πίσω από Πρίγιοβιτς. Ναι. Αυτό είναι το σχήμα που έχει περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Τώρα, είναι και η σημερινή προπόνηση βέβαια εκεί, που σίγουρα στο πρώτο 15 λεπτό ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν θα δείξει κάτι, που θα είναι ανοιχτή η προπόνηση. Τώρα, μετά, στο υπόλοιπο κομμάτι, αν κάνει μέσα από ασκήσεις, που συνήθως έτσι το κάνει, μέσα από στημένα κυρίως, κάνει κάποιες άλλες δοκιμές, θα το μάθουμε νομίζω στην πορεία. Αλλά από τη στιγμή που ο Ελκατουρί δεν είχε παίξει και την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι αυτό που θα ξεκινήσει βασικός. Και. Με βάση και την εικόνα του στην Τούμπα όταν μπήκε. Δηλαδή, όταν μπήκε ο Αλκαντουρί, έδωσε εντελώς διαφορετική ποιότητα στον ΠΑΟΚ και φρεσκάδα, γιατί προφανώς ήταν και από τον πάγκο. Και γενικότερα έκανε ρε παιδί μου στην παρουσία του με το που μπήκε. Δεν ήταν ότι μπήκε και ήταν έτσι και οι μη τέλειες προσπάθειες. Είχε. Φάνηκε. Επίσης, μας έχει μεταφέρει και ο Σταύρος στο μυαλό του Λουτσέσκου ο Αλκαντουρί μπορεί να παίξει πλάγια. Δηλαδή, τον έχει στο μυαλό του μέσα ότι κυρίως μπορεί πλάγια. Να δώσει λύσεις ακριβώς. Από τα πλάγια. Και δεδομένη χρονική στιγμή, με τη στιγμή που έχει κάνει αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει. Πριν το πρώτο παιχνίδι του υπήρξε ένα προκαταβατισμό που τον κράτησε έξω, οπότε δεν είναι στο 100%. Τώρα λείπει και ο Μπίσεσβαρ. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει. Είναι να ξεκινήσει ο Ελκαντουρί. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν ήμουν να Λουτσέσκου σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να, αν έχει και τον Μπίσεσβαρ καλά, μπορεί να έπαιζα με Πέλκα, Μπίσεσβαρ και Ελκαντουρί. Mm-hmm. Δηλαδή ναι. Του δύο οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Να μην να την έχουν στα πόδια τους, ρε παιδί μου. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που θέλει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τους Ελβετούς. Δηλαδή, να έχει αυτός περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Γιατί αντιμετωπίζει μια ομάδα που και άγχος παραπάνω έχει και πίεση παραπάνω έχει και θα θέλει, αν μπορεί να βάλει ένα γκολ που να την ελευθερώσει από νωρίς. Και όσο περνάει ο χρόνος και δεν γίνεται αυτό, τόσο μεγαλώνει και οι πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ. Απλά. Λέω και ξαναλέω ότι το 2-1 για μένα είναι το χειρότερο σκορ που μπορεί να πάρει η Γηπεδούχος κερδίζοντας στην Ευρώπη. Ναι. 2-1.
Το χειρότερο σκορ. Γιατί ενώ ναι, μεν έχει ένα προβάδισμα, ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των δύο αγώνων. Μπορεί, αλλά μπορεί επίσης να αλλάξει την εικόνα του αγώνα και το εκτός έδρας γκολ. Και το δικό του γκολ, συμφωνώ. Γιατί συμφωνώ. Η Βασιλεία στην έδρα της δέχεται γκολ. Μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας επίσης σε ευρωπαϊκά παιχνίδια βρίσκει γκολ. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι έχει σημασία το αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βάλει το γκολ. Γιατί η Βασιλεία είναι αυτό που λες, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και αρχικά, σε πρώτη φάση, με το να έχει ο ΠΑΟΚ τον έλεγχο του αγώνα και σε δεύτερη φάση το να βρει και ένα γκολ εκτός έδρας, νομίζω ότι εκεί η Βασιλεία θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Θα γυρίσει δηλαδή όλη η ιστορία εκεί πέρα. Ναι. Αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει και το αυριανό. Mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα έτσι θα έχουμε και λίγο εικόνα και από τις δύο ομάδες. Λίγο καλύτερα, γιατί προφανώς είναι σημαντικό το να τις δούνε εκεί απεσταλμένοι και από κοντά. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Είναι όλοι οι παίκτες εκεί. Νομίζω πέρα του Μπίσεσβαρ έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη ο Μουλέν, που έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι. Ο Σιαμπάνης, γιατί έχουν πάει τρεις πάνω. Mm-hmm. Ρέι Πασχαλάκης και Γλύκος. Και από εκεί πέρα είναι όλοι εκεί. Δηλαδή ακόμα και ο Λίρατζ είναι εκεί. Είναι 23 παίκτες εκεί. Έτσι κι αλλιώς την Πέμπτη η ομάδα θα προπονηθεί το πρωί στην Ελβετία και μετά θα γυρίσει. Ναι. Η ομάδα νομίζω πετάει την Πέμπτη μία η ώρα. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Σωστά, μία η ώρα σωστά. Από την Ελβετία, μία ώρα το μεσημέρι. Και το πρωί θα έχει προπόνηση κανονικά, οπότε γι' αυτό το λόγο ο Λουτσέσκου πήρε τους παίκτες όλους διαθέσιμους εκεί για να προπονηθούν την Πέμπτη και να γυρίσουν εδώ πέρα. Και από Παρασκευή είπαμε ξεκινάει η προετοιμασία για οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε περάσει ο ΠΑΟΚ του Βασιλεία, είτε όχι, πάλι την επόμενη εβδομάδα θα. Οι Ρώσοι ξεκίνησαν καλά. Θα έχει αγώνα. Κέρδισαν αυτό το παιχνίδι. Κέρδισαν, ναι. Καλά, γενικά αυτές οι ομάδες σε αυτή τη φάση. Όπως και να έχει, είναι πιο έτοιμες. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τόση διακοπή όσο έχεις εσύ. Έλα ρε, γιατί είναι πιο έτοιμοι οι ομάδες στην Ρωσία. Σπαρτάκ, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει. Γιατί, τη αφού αυτή έχουν ξεκινήσει από νωρίς, έχει πει και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, άλλο αυτή τη φάση που έχει. Ναι, μου πει ότι έχει δύο επίσημα, εντάξει. Αλλά και πάλι είναι σε μεγαλύτερο και βαθμό ετοιμότητα. Έχει αυτό το στόχο φέτος, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, ναι. Να φτάσει μέχρι το ομίλου του Champions League. Η προετοιμασία είναι ουσιαστικά προετοιμασία των αγώνων που έχει μπροστά του στα προκριματικά. Δεν είναι δηλαδή προετοιμασία για όλη τη σεζόν. Νομίζω θα κάνει μίνι προετοιμασία κάπου το Σεπτέμβριο, mm-hmm. στη διακοπή και κάπου λίγο πιο μετά μέσα στη σεζόν. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή η προετοιμασία που έχουμε στο μυαλό μας από προηγούμενα χρόνια, επειδή έχει πάλι τα πολλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ξεκίνημα. Νομίζω ότι είναι λίγο προετοιμασία αγώνων και όχι σεζόν προετοιμασία. Ισχύει για τον, αυτό. Για τον ΠΑΟΚ. Ισχύει. Οπότε νομίζω ότι αν παίξει με τους Ρώσους, λέω για παράδειγμα, αν καταφέρει να περάσει τη Βασιλεία, νομίζω ότι μια χαρά είναι. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι στο κομμάτι φυσικής κατάστασης και όλα αυτά. Καλά, άλλο αυτό. Φυσική κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει... ο Ρώσος είναι, ή η Σπαρτάκ, ότι είναι πιο έτοιμη, δεν νομίζω ότι παίζει αυτό. Τέλος πάντων. Okay. Έτσι έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Από τη στιγμή που ο συνάδελφος δεν είναι reachable σε πρώτη φάση. Θα πάμε στο διάλειμμα. Καλύτερα, μετά το διάλειμμα να έχουμε και χρόνο. Ακριβώς. Και επιστρέφοντας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μας βολεύει. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για την τρίτη ώρα της εκπομπής, παρακαλώ. Θα πάμε και στην Ελβετία να μιλήσουμε και με τον Σταύρο και να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει στα άλλα τμήματα. Εδώ είμαστε. Έτοιμοι σε λίγα λεπτά να συνδεθούμε με Ελβετία, με Σταύρο Κόλκα, που έχει φτάσει. Λογικά έχει βρει βαλίτσες τέτοια. Δεν θα τρέχει. Από ό,τι βλέπω εδώ και στις φωτογραφίες που έχουμε στο Πάρκο 4. Φίλε, υπάρχει λαός. Πολύ ουρά. 23 ήταν μόνο οι παίκτες μέσα στο τσάρτερ. Σκέψου, διοίκηση, φροντιστές, τέτοια. Γεμάτο. Ρε κόσμος, μπράβο. Μου κάνει εντύπωση. Κοίτα εδώ, Νίκο Μοσχοβίτη, έχεις ήδη γεύση από Βασιλεία, έτσι. Ναι, βέβαια. Μιλάμε ότι αυτή η αποστολή θα μείνει. Κακό πουλμαν. Κακό δηλαδή το... Ναι. Πολύ Γερμανία πάνω στο πούλμαν. Τα χρώματα πιστεύεις. Δεν είναι πολύ πετυχημένα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Οπότε η αποστολή του ΠΑΟΚ έχει φτάσει στην Ελβετία. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στο Σταύρο Κόλκα να μας δώσει ό,τι υπάρχει έτσι από το ταξίδι, από την άφιξη, από την αναχώρηση και το σημερινό πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι θα ακούσουμε, πιθανολογώ, ότι θα ακούσουμε στις 6.30 τον προπονητή της Βασιλείας, τον Αλεξάνδερ Φράι. Και στις 8 παρατέταρτο θα ακούσουμε. Τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κρατάς τώρα λίγο από πίσω, όπως ξεκινήσεις και να φύγει. Κρατάς από πίσω, μπράβο. Και τώρα είσαι πολύ καλά, νομίζω, Γαβριλίδου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είσαι σούπερ. Δεν ακούω τίποτα. Τίποτα.
Για βάλε τέρμα γωνία. Πάμε λοιπόν, κορυφώνει τη αγωνία. Πάμε λοιπόν, για να δούμε. Εδώ νομίζω τώρα είσαι καλά. Ούτε. Έλα. Πάλι καλά, έχω καλά αυτάκια. Μα... Θα κάνουμε προσπάθεια να ακούω. Σημαντικό αυτό. Τι να πω. Λοιπόν, οπότε ας κάνουμε μια επικοινωνία με τον Σταύρο για να μας δώσει από εκεί ό,τι άλλο υπάρχει. Τώρα, ό,τι είχε να κάνει με το παιχνίδι, τα αναφέραμε. Ρίση, λες να έχω κάνει λάθος με την πτήση. Να έχει μεγαλύτερη διάρκεια για να σκέφτομαι εγώ τόση ώρα. Μία ώρα και 45 λεπτά. Νομίζω ότι το είπα ο Σταύρος το πρωί στο Συρίο εδώ. Να μην άκουσα καλά. Αλλά τον άκουγα. Μήπως ήταν 2 ώρες. Θα τον ρωτήσω τώρα. Αλλά τόσο βγήκε πάνω κατά. Μας κεντρωθήκαν 11 και φτάσανε κατά τις 2. Τόσο βγήκε. 11. Μπαίνεις μέσα μέχρι να ξεκινήσεις, να φτάσεις, να κάνεις, να ράνεις. Έχει δρόμο. Θα το ρωτήσω. Θα μας λύσει την απορία. Σταύρο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα να έχετε. Πώς νιώθεις την αγαπημένη σου Ελβετία? Εντάξει, είναι. Αυτό είναι. Μια χαρά. Ωραία. Όλα καλά με το ταξίδι. Έχουμε λίγο ένα θέμα. Για το αν αργήσατε ή όχι. Αν φύγατε με καθυστέρηση ή τέτοιο. Νορμάλ, όλα. Όχι. Κάτσε λίγο, μην ξαναπιά εγώ. Εδώ εσύ, αγάπη Γαβριλίδου, μας έκανε το Θεσσαλονίκη Βασιλεία. Σταύρο, πόση ώρα ήταν η πτήση? Μόλις είδαμε μία Ελβετίδα να τρώει τα περάκι τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ. 5.000 το μήνα πέρα, παιδιά, δηλαδή. Δώστηκε κάτι έξω. Κάναμε 2 ώρες και 20 λεπτά, παιδιά. Δεν είναι τόσο. Μέσα από τα βίντεο δεν έχουν σε 1,5 ώρα πατά ένα κουμπί και θα έχει βασιλεία, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μου λέει. Όχι. Μία και θα έχουν φτάσει. Το πέτυχα. Είναι μακριά η βασιλεία, δεν είναι κοντά. Εντάξει, έγινε ένα λαθάκι στην ώρα. Δεν είναι κάτι. Κασάκι δεν βλέπω. Δεν νομίζω να πετάνε κάτι όμω σήμερα. Πέτα το και αν ρε παιδί μου έχει κανένα αυτόφορο. Καλή πτήση. Πολύ ωραία. Σηκώθηκε τον άνθρωπο, βιώθηκε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εντυπωσιακό. Βασικό, εντυπωσιακό. Ναι. Εντυπωσιακό, αν μην πιάνω. 30 βαθμούς συναντήσαμε εδώ, παιδιά. 30 βαθμούς. Ναι, μ' αρέσει που πήρα και που φάνηκε. Σταύρο, μπράβο, καλή πλήγη. Έχει ένα αεράκι που σε κοροϊδεύει λίγο. Κάτι είναι, αλλά ποντά. Καλοκαίρι κανονικό. Όπως πετούσαμε από πάνω, όλα τα σπίτια είχαν πισίνες, όλα. Όλα, ε. Πραγματικά, δηλαδή, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γενικά, καλοκαίρι, μπορεί να έχει περισσότερο ζέστη. Πόσο έχουμε εκεί τώρα? Κάπου τόσο είναι και πάλι έβρεξε το πρωί. Ναι. Ρε Σταύρο, κάθε φορά που φεύγεις φέτος βρέχει. Κάτσε εδώ. Κάθε φορά που φεύγεις χαλάει ο καιρός εδώ πέρα, κάτσε εδώ. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω πραγματικά. Λέω, τώρα τι έχουμε έχεις κάνει. 30 ακριβώς, είδες, ορίστε. Ίδια θερμοκρασία, Θεσσαλονίκη με Βασιλεία. Ναι, απλά εδώ το ξαναδείξαμε. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα είναι 5 βαθμούς διαφορά, δεν υπάρχει αυτή διαφορά. Αφού αύριο γιορτάζουν και το καλοκαίρι αύριο αυτή, δεν θυμάσαι που μας τα λέγει άλλος. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχει καν τέτοια γιορτή, σύμφωνα με εκείνο, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Το απόγευμα θα έχουμε μια εικόνα ενδεκάδας. Θα έχουμε και τις τοποθετήσεις του Ράσμαν Λουτσέσκου και του Αλεξάνδρου Τρίγιοβιτς. Εδώ περίπου ήταν 5-6 οπαδοί του ΠΑΟ. Παραπάνω, μπορεί και 10 που περίμεναν την ομάδα στη Βασιλεία. Εγώ είχα μια αγωνία αν θα πετύχουμε με το αεροπλάνο το αεροδρόμιο, γιατί δεν νομίζω να έχουμε ξαναπετάξει το συγκεκριμένο αεροπλάνο για Βασιλεία. Δεν νομίζω. Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ή μόλις έχουμε φτάσει, δεν έχει κάτι συγκλονιστικό. Από εδώ μην λέω ότι στις σούπες. Έχετε καθόλου εικόνα για... από τον ΠΑΟΚ δηλαδή, έτσι. Για εισιτήρια, ναι. για κόσμο που θα είναι αύριο στο γήπεδο. Όχι, τώρα θα έχουμε εικόνα. Mm-hmm. Τώρα θα μιλήσουμε, θα δούμε τι έχει γίνει. Γενικά, πάντως, όλες οι πτήσεις για Ελβετία και Ζυγούχη, για Βασιλεία κτλ. Έχουν μέσα Έλληνες. Ναι. Η Ζυγούχη από εδώ είναι 80 χιλιόμετρα, εντάξει, μην φανταστεί κάποιος μια απόσταση. Mm-hmm. Είναι Θεσσαλονίκη και Σκοβάλτα, δηλαδή. Ναι. Αυτό. Okay. Τώρα, θα έχουμε πιο μετά εικόνα. Εντάξει, τώρα από κλίμα τώρα σε πτήση και τέτοια δεν νομίζω να έχει κάτι το εντυπωσιακό. Δεν έχει κάνει γραφικό. Ναι, φίλε, δηλαδή τα χαμόγελα και τέτοια. 23 άτομα αποστολή δεν είναι ο πίσω μα. Αυτή είναι η εικόνα η ποδοσφαιρική που έχουμε τώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει μία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη τρίτη. Ελκαντουρί. Δεν ξέρω, εγώ αυτό θα κάνω.
Mm-hmm. Αλλά άλλο τι λέω εγώ και άλλο τι θέλει ο προπονητής. Εδώ η νεαρή συνάδελφος αμφισβητούσε την επαγγελματικότητά σου και αναρωτιόταν αν θα είσαι συνέντευξη τύπου των Ελβετών. Δηλαδή, όχι αμφισβητούσε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Από πού προέκυψε αυτό το ερωτηματικό. Αν βρεθεί ένας που θα πει ότι μη πάμε, θα τον ακολουθήσουμε. Έχει δρομολογηθεί δηλαδή κάτι τέτοιο? Όχι, δεν έχει, ακόμα αυτό ψάχνω. Αυτό δεν το δω εγώ πρώτος. Σταύρο, δώσε κάτι. Δώσε κάτι, το ροδόξε κάποιον εκεί πέρα. Άσε καλύτερα. Το δω θα πάμε, κάνουμε κάποιες κράτες. Δεν είμαστε. Έλα. Ξέρω, Σταύρο, σε ποιον ποντάρεις. Ναι. Ξέρω. Θα πάμε τόσους Ελβετούς. Να ποντάρεις τον συνάδελφο που έβγαζε τα βίντεο στην προετοιμασία. Που είμαι για ποτέ. Πολύ. Τώρα το αυτό που δουλεύω. Ναι. Και πάω κατευθείαν. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι πραγματικά δηλαδή όλοι. Στο μετερίζει το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, έτσι. Εγώ έχω θέμα, κάτι καλό. Μάλιστα, ωραία. Κανονίστηκε δουλειά, οπότε δεν θα το ακούσω τον λεπτό. Έχω θέμα. Είναι ξεκάθαρο, δεν θα ακούσουμε τους Ελβετούς. Είναι ξεκάθαρο. Πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Αυτά σε πρώτη φάση. Ωραία, ωραία. Μας κάλυψες. Ωραία. Κάλυψα. Θα συνδεθούμε στα αύριο 6,5 ώρα για να ακούσουμε τον προπονητή της Βασιλείας. Προφανώς. Δεσμεύτηκε στον αέρα. Ωραία. 6 και 20, να μπούμε λίγο. Έγινε. Λοιπόν, αυτό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Σταύρο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη μας επικοινωνία με την Ελβετία. Χορηγός δημοσιογραφικής ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Αγώνων του ΠΑΟΚ είναι η Μετάλντο. Ντουλάπες αλουμινίου και γαλβανιζέ στην Διαγόρα 93 στην Ανατούμπα και στη Μεάντρου 117 με περιφερειακό στον Εύωσμο. Ο λόγος που το ΠΑΟΚ είναι εκεί είναι και η Μετάλντο. Παρακαλώ. Ξεκάθαρα. Επαγγελματικά όλα τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Μας τα είπε όλο ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά απεσταλμένος επαγγελματίας. Δηλαδή, να δώσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια να σου πω και λίγο κάτι. Δηλαδή, τι έγινε στην πτήση. Τι να γίνει στην πτήση, παιδιά. Μπήκαμε μέσα, ξεκίνησε το αεροπλάνο. Πέταξε το αεροπλάνο. Και φτάσαμε. Δηλαδή, δεν έχει να μπει κάτι το φοβερό. Εντάξει, απλά το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Θα διαβάσετε όπως και να έχει τις δηλώσεις των Λιβετών στο ΠΑΟΚ 24. Είναι αλήθεια. Ναι. Τώρα, αν θα τις ακούσετε ζωντανά εδώ. Πόπο, θα δείξει. Σε μένα πέφτει ο κλήρος, δε. Μονίκο Μοσκοβίτη, το σκέφτομαι τόση ώρα, αλλά δεν το λέω. Τι επιτυχία. Εντάξει, μπορεί να έχουν αυτοί κανένα κανάλι, εσύ. Σίγουρα θα έχουν κάτι. Βέβαια, στο πρώτο μάτς δεν είχαν. Εντάξει, το συνάδελφο θα είναι και ένας, δεν θα πάει. Σιγά μη χαλάσει ένας όλο αυτό. Όχι, ή όλοι κανένας. Ένας πασικλάκι υπάρχει πάντα. Αν και πιστεύω ότι έχω και στο μυαλό μου ποιος. Οπότε εντάξει, δεν θα. Γι' αυτό σου λέω. Είναι λίγο ένα κομμάτι αυτών των εισιτηρίων το οποίο το ανέφερε και η Αγάπη νωρίτερα. Εντάξει, αργότερα θα υπάρξει ενημέρωση και για αυτό, για κόσμο που είναι από εκεί κοντά που θα βρεθεί αύριο στο γήπεδο. Οπότε δηλαδή δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στο γήπεδο για παοξίδες. Κοίτα, από τη στιγμή που έχει βγει αυτή η ανακοίνωση. Και λέει συγκεκριμένα ώρες και τέτοια. Εγώ που και είμαι από την. Που μένω στο, ξέρω εγώ, Τρόισντορφ και πήρα το αυτοκίνητο και έφτασα Ελβετία. Δεν μπορώ να βρω εισιτήρια από το γήπεδο. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω θα βρεις, αλλά θα βρεις μέσα στους Ελβετούς. Ενώ μάλλον αυτά εδώ είναι και συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου. Η λογική αυτό λέει τώρα. Τι να σου πω. Ωραία. Θα υπάρξει και εκεί πέρα νομίζω καλύτερη ενημέρωση. Mm-hmm. Βασικά λεπτομέρειες. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει κανονικά εισιτήρια, απλά θα πρέπει να καθίσει ανάμεσα στους Ελβετούς. Μάλιστα. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα κοίτα, από τη στιγμή που είναι τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέχρι αύριο στη μία και το μάτς είναι βράδυ, οι περισσότεροι δεν νομίζω τώρα ότι από γύρω περιοχές θα πάνε, ας πούμε, στη Βασιλεία μία ώρα πριν το μάτς. Οι περισσότεροι θα είναι εκεί από νωρίς. Να πιούν και τις μπύρες τους. Ναι, οπότε ίσως βοηθά λίγο παραπάνω. Να δουν και κόσμο που έχουν να δουν καιρό παοξίδες τέλος πάντων εκεί πέρα. Ναι. Οπότε θα βοηθήσει λίγο παραπάνω το να πάνε και στο ξενοδοχείο να πάρουν από εκεί το εισιτήριο, να ξέρεις και πού θα είσαι και όλα αυτά. Δεν νομίζω τώρα ότι θα υπάρχουν πολίτες της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε ότι στο κομμάτι το μεταγραφικό δεν το ξεχνάμε. Έτσι, μένει μία ανακοίνωση, δηλαδή μένει το πιο σημαντικό κομμάτι όσον αφορά τον ΑΚΠΟΜ. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα. Φτάσαμε 2:25. Δεν έχουμε ακόμα. Δουλειά, τα πόδια. Τι ώρα μιλάει ο Ελβετός? 6:30. Ναι. 6:25. Ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει την απόκριση του Σούπα. ΑΚΠΟΜ. Έχει έτοιμο το κείμενο καλύτερη από το ξεκίνημα της βάρδιας. Έχει δουλειά σίγουρα. Έχει το έτοιμο. Ναι. Κοιτάξει. Ναι, στην πορεία βλέπεις το έτοιμο. Τη βλέπω τη δουλειά να πηγαίνει έτσι. Φίλε, απλά μην πάμε αύριο. Δηλαδή είναι κακός Ιωνός. Αν είναι να μην γίνει σήμερα, γίνει την Παρασκευή. Ο Ελκαντουρί ήταν με την Έστερσουντ. Ο Ελκαντουρί δεν ήταν. Ο Ελκαντουρί ήταν.
Καλά, γιατί μετά η άλλη ήταν τελευταία μέρα, ναι. Εκείνο ήταν μυθικό που έγινε στη διάρκεια του αγώνα. Μεγάλη επιτυχία. Και από εκεί και μετά, δηλαδή. Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, λοιπόν, αλλά είναι το κομμάτι τη μέρα. Είναι το κομμάτι του ακόμη που περιμένουμε. Αναφερθήκαμε από νωρίς στο τι παίζει με την υπόθεση του Άγγλου επιθετικού, ο οποίος είναι εδώ από χθες. Μένει να ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το τυπικό. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι όταν δεν βγαίνει ανακοίνωση, πάντα κρατάω και με κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Mm-hmm. Αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο. Είναι η δουλειά που έχει να ολοκληρωθεί με το τυπικό, με τις υπογραφές και με τις ανακοινώσεις από εδώ και πέρα για τον ΑΚΠΟΜ. Τι έχεις εδώ μπροστά σου? Τίποτα, κοιτάω του Τόσκα τις χθεσινές δηλώσεις. Εντάξει, υπάρχει και αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε επικεντρώσει το ΑΚΠΟΜ επειδή λίγο πίσω υπάρχει αυτό. Εξέλιξη. Νομίζω ότι έχει μείνει λίγο πίσω. Αφού τελειώσει το ΑΚΠΟΜ, νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξη αυτό. Αυτό. Όταν λέω θα έχουμε εξέλιξη, δεν εννοώ ότι θα υπάρχει σίγουρα ανακοίνωση, αλλά να ξέρουμε το τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Κοίτα, είναι σίγουρα η περίπτωση που προκρίνεται από αυτές τον αριστερό μπακ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ψηλά, έχει γίνει κουβέντα. Τώρα και από εκεί πέρα είναι αυτό που λες, ότι έχει μείνει λίγο πιο στάσιμο σε σχέση με το ΑΚΠΟΜ, γιατί αν όλα πάνε καλά, ΑΚΠΟΜ θα ανακοινωθεί. Αλλά υπάρχει και ο Τόσκα. Και νομίζω ότι από την Πέμπτη και μετά θα ανοίξει λίγο και αυτού το ναι. ζήτημα ξανά. Γιατί εντάξει, όσο και να έχει ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια. Δουλεύει και ένα αριστερό μπακ, έτσι. Ναι, ναι ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι. Καλά και τα παιχνίδια δεν λέω, αλλά. Δεν είναι ένα παίκτη που θα πει ότι κάνω την έξτρα κίνηση. Είναι στη δεύτερη θέση που πονάει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ο Φορ και αριστερό μπακ. Ο Φορ κλείνει με τον ΑΚΠΟΜ, θεωρητικά. Οπότε υπάρχει και αυτό το θέμα του Τόσκα. Και στην Ισπανία υπάρχει εδώ και μια-δυο μέρες, από προχθές μάλλον, σχετική ησυχία στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι και την Κυριακή τα δημοσιεύματα ήταν συνεχόμενα με κάποιες λεπτομέρειες για το δανεισμό, για τον ΠΑΟΚ, για άλλες ομάδες. Ήταν και αυτές τις δηλώσεις του Τόσκα χθες στη Ρουμανία, ο οποίος εντάξει είπε τα κλασικά από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με την Μπέτις. Είπε ότι στόχος του είναι να διεκδικήσει θέση, να μείνει στην ισπανική ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι από την Πέμπτη θα έχουμε να πούμε και για αυτό το ζήτημα πράγματα. Και επίσης ο Τόσκα, όπως καταλαβαίνετε, ανήκει στην Μπέτις. Δεν θα έλεγε προφανώς σε δημόσιες δηλώσεις ότι φεύγω ή ότι τέλος πάντων θα πάω δανεικός. Και επίσης, επειδή δεν έχουμε εικόνα για τι γίνεται στην Ισπανία, είναι προφανές ότι και ο ίδιος παλεύει για να μείνει στην Πέτης, για να βρει έναν ρόλο εκεί, αν μπορεί, βασικό και όλα αυτά. Το ψάχνει, είναι σε περίοδο προετοιμασίας, έτσι. Οπότε και ο ίδιος ο Ρουμάνος παλεύει εκεί για να βρει μια θέση στο ρόστερ. Απλά πέρσι ήταν δανεικός στην Μπενεβέντο. Είναι πιθανό και φέτος η Μπέτης να θέλει να το δώσει κάπου αλλού. Από τη στιγμή που... Υπάρχει αυτή η πρόθεση. Από την ναι. Πέμπτη, αυτό που βγαίνει είναι ότι ο παίκτης είναι στη λίστα με αυτούς που δεν είναι. Είναι υποπαραχώρηση. Ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι. Το καθεστώς της παραχώρησης είναι μια άλλη κουβέντα. Και στον πάγκο, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι στιγμής για δανεισμό μιλάμε για το συγκεκριμένο παίκτη. Ναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Γιατί υπάρχει ο Γιαννούλης, όπως έχουμε. Ναι. Εφόσον προχωρήσει η υπόθεση του Τόσκα, έτσι. Ναι, και βέβαια εφόσον πάει. Μείνουν σε αυτή τη λογική μάλλον στον πάγκο. Γιατί. Για το Γιαννούλη άλλα πράγματα συζητιόταν πέρσι, άλλα περιμέναμε φέτος. Άλλα γίνανε. Ναι, οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτό το ζήτημα. Πάντως, ναι, μιλάμε για δανεισμό, δεν μιλάμε για αγορά, σε πρώτη φάση. Ναι. Τώρα, αν ξεκινήσουν όντως οι συζητήσεις και βρεθεί και κάτι ακόμα, δεν ξέρεις πώς θα καταλήξουν. Ναι. Θα δούμε. Και απλά υπάρχει και αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δεδομένη χρονική στιγμή θα προχωρήσει και σε άλλη αγορά. Ναι, γιατί υπάρχει και το financial fair play. Να είναι στο στόχο του κάτι τέτοιο. Ξέρεις, σε πολλούς δεν αρέσει αυτό. Δηλαδή, είχαμε και διάφορα μηνύματα που μας λέγανε ότι βάζετε μπροστά το financial fair play σαν πρόφαση για να δικαιολογήσετε πράγματα. Ναι, μα καλά. Δεν είναι. Δεν θέλουμε εμείς να βάζουμε αυτό το πράγμα στη συζήτηση. Υπάρχει. Υπάρχει. Μαγικά κάνουν στον ΠΑΟΚ. Ναι, και όταν. Μαγικά. Ακριβώς. Και όταν μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης έχουν θέμα με αυτό το πράγμα και εσύ τη γλιτώνεις. Ενώ πέρσι μαγικά πήγε η χρονιά κάνουν, όπως ξαναλέω. Πήγε, δεν είναι ότι το βάζουμε εμείς στην κουβέντα. Υπάρχει στην κουβέντα, υπάρχει αυτό το πράγμα συζητιέται στον ΠΑΟΚ, το παλεύουν και δεν γίνεται συνέχεια να βάζεις το χέρι στην τσέπη. Οι αρμόδιοι της ΠΑΕ σε αυτό το κομμάτι, ξαναλέω ότι μέχρι τώρα κάνουν μαγικά. Ναι. Απλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται. Μα, έτσι. Ναι. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος από πάνω σου
και σου έχει βάλει συγκεκριμένου όρου πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει συνέχεια. Και επίση, επειδή το financial replay δεν το έχουμε ζήσει εμεί εδώ. Mm-hmm. Το financial replay, ξέρετε, δεν προειδοποιεί. Ναι. Έρχεται μια μέρα ένα χαρτί και σου λέει αυτό. Ναι. Τέλο. Ναι, ναι. Είσαι ένα χρόνο εκτό ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και δεν έχει ούτε κουβέντε, ούτε δεύτερο και τρίτο και τέταρτο βαθμό, ούτε τίποτα. Και άντε μετά βγάλει άκρη. Ναι, μόνο η Μίλα νομίζω δικαιώθηκε. Ναι. Τώρα πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Που ναι. Είχε. Έχει τι εβδομάδε. Για ένα χρόνο είχε φάει. Ναι. Ναι. Νομίζω. Δηλαδή δεν είναι ότι γίνεται κουβέντα με την UEFA και ναι, θα το δούμε και ναι, άντε δείτε το και θα το φτιάξουμε και ναι, φτιάξτε το. Εντάξει, τα νούμερα, γίνεται. Τι γίνεται εδώ, πάρτινα. Είναι γι' αυτό λέω ότι στο ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι κάνουν μαγικά μέχρι τώρα. Είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Ότι δεν το βάζουμε στη συζήτηση. Υπάρχει στη συζήτηση, υπάρχει στην κουβέντα και προφανώς πρέπει να το λάβουν υπόψη και στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς από εδώ και πέρα να περιμένεις και κάτι ακόμα σε τόσο μεγαλύτερο μέγεθος, αγορά δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό κάνει... λέμε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα δούμε και τι θα προκύψει από τον ΠΑΟΚ. Ναι, και έχει κάνει ήδη αγορά ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δύο, εφόσον ολοκληρωθεί και στο Ζαμπά. Και στο Ζαμπά έχει δοθεί και ένα καλό νούμερο. Πόσο, ναι. Του Χατσερίδου το συμβόλαιο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή. Εντάξει, όχι, δεν βγαίνει εσύ. Ναι, ειδικά ξέρω. Γιατί επειδή από πέρσι υπήρχε και το θέμα με την Ευρώπη που τελείωσε νωρίς, δεν είχε και από εκεί. Δεν δικαιολογούνται κάποια πράγματα για την UEFA για εδώ πέρα. Και αυτοί οι οποίοι σου λένε ότι είναι άλλο το σκηνικό και έχουμε βάλει προς το financial play. Ξαναλέω ότι η UEFA σε αυτό το κομμάτι δεν προειδοποιεί. Mm-hmm. Ένα ωραίο πρωινό σου έρχεται ένα χαρτί το οποίο σου λέει είσαι έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και εκεί είναι η κομμασκοπίτη. Και εκεί παγώνουν όλα. Ακριβώς. Είσαι δύσκολα. Και τρέχα μετά να βρεις λύση μέσω κάσο όπως βρήκε η Μίλαν, η οποία η Μίλαν είναι η Μίλαν όμως. Εντάξει, η Μίλαν, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Και επίσης μετά οι ίδιοι που σου λένε τώρα το βάζεις εσύ στην κουβέντα. Δεν τα λέγατε. Ναι, όχι, όχι. Γιατί φτάσαμε εδώ πέρα. Α, ναι. Ναι. Δεν το ξέραν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Κοιμάστε στην ΠΑΕ. Λοιπόν, φτάνουμε 2.30. Μας μένει τελευταίο μισάωρο. Θα αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο στην άκρη στο τελευταίο μισάωρο. Θα πούμε και λίγο για μπάσκετ και λίγο ότι άλλο υπάρχει στα άλλα τμήματα που συνεχίζουν να έχουν κινήσεις μεταγραφικές και ολοκληρώνουν ρόστερ σιγά σιγά. Φτάσαμε λοιπόν στις 2.30. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λίγο θέλω ηρεμία γιατί παθαίνω εύκολα κρίση πανικού. Okay. Λίγο μοσχοβίτη. Ωραία. Εδώ μας διορθώνουν οι φίλοι. Καλά κάνουν. Τρία φίλοι, σωστό το είπαμε. Ποιο? Αυτό για το Φράι. Ναι, okay. Ο παίκτης. Ναι, και το άλλο όμως που είπε για το Κάμπελ έχει δίκιο. Ήταν δανεικός από τον Άρσεναλ Ολυμπιακό. Εγώ δεν έκανα λάθος. Έχει δίκιο. Α, έχουμε Γιάννη Παρασκευαίδη. Γιάννη Παρασκευαίδη, τι γίνεται, ρε φίλε? Έχουμε σε ακούσουμε καιρό. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνεις? Εδώ, στη μάχη όπως όλοι. Ρε φίλε, και εσένα όμως τι σε έχει βρει τελευταία? Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον δεν είμαι στη θέση του Μοσχοβίτη. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο, παιδιά, το ξέρουμε. Που έχει κλείσει τρεις παίχτες μέχρι τώρα και το παίζει και άνετο στον αέρα. Διαφίλε, γιατί δεν είμαι άνετος? Δεν είσαι. Πέντε παίχτες έχω κλείσει, μην τα μπερδεύεις. Κάτσε, ο Μοσχοβίτης έχει παιχνίδι Οκτώβρη. Εντάξει. Πέντε, αλλά 31 Ιουλίου φτάσαμε. Και τι αγχώνεσαι, ρε φίλε? 31 Ιουλίου και παίζεις 6 Οκτωβρίου. Δεν αγχώνομαι, απλά εντάξει. Όταν εμείς έχουμε κλείσει όλα τα ρόστερ. Ναι, Μοσχοβίτη βγήκε προκλητικός. Είστε κάποιοι οι οποίοι όμως κάθε χρόνο αλλάζετε ρόστερ και είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι κρατάνε ρόστερ από πέρσι και απλά μετά προσθέτουν αυτά που τους λείπουν, φιλέ. Εντάξει. Πάντως οι κινήσεις καλές είναι, δεν μπορώ να πω. Α, έχεις άποψη δηλαδή? Το Γιάννη, ρε. Με τις λίγες παθητικές φορές που ξέρω, γιατί με τη Σπυριάρα δεν τα πάμε καλά. Ναι. Εντάξει, μ' αρέσει ο Πάπου, έτσι πως κινείται φέτος, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ρε φίλε, βλέπεις. 31 Ιουλίου. Σου λείπουν τρεις παίχτες. Καλά είσαι. Αν σκεφτείς ότι δεν έχεις λεφτά, μια χαρά είσαι. Ωραία. Αυτό ήταν μήνυμα για τον Εραστέχνη. Όχι, ρε. Α, στο Εραστέχνη έχεις λεφτά, δηλαδή είσαι απλά. Από ό,τι φαίνεται, για να κλείνω τόσο εύκολα τα ρόστερ, έστω και αυτά τα λίγα που πήγαν είναι αρκετά για να. Έχει μείνει ο ένας ο συγγενής, ο φτωχός εκεί πέρα. Ωραία. Τα ακούει κάθε φορά. Βγαίνει τρίτος, τα ακούει. Βγαίνει πέμπτος, πάλι τα ακούει. Δεν ξέρω τι γίνεται, φίλε μου Γιάννη. Μα σχοβείτε, εγώ στηρίζω, να ξέρεις. Μαζί σου είναι. Τέλος πάντων. Κάνεις αγώνα. Τι γίνεται, φίλε μου? Έχουμε τελειώσει με βόλεϊ, χάντμπολ και όλα αυτά, είμαστε κομπλέ πλέον? Κοίταξε, το τμήμα το οποίο έχει ολοκληρώσει τα πάντα και δεν υφίσταται καμία συζήτηση πλέον είναι το βόλεϊ, το οποίο ήταν η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα που ολοκλήρωσε μεταγραφές. Mm-hmm. Γενικά η πρώτη ομάδα στην ελληνική αγορά στο βόλεϊ που ολοκλήρωσε τις επικείμενες κινήσεις που ήταν να κάνει είτε τις ανανεώσεις. Πλέον στον ΠΑΟΚ έχουν προγραμματίσει στο βόλεϊ να γίνει πρώτη προπόνηση στις 16 Αυγούστου. Ωραία, νωρίς. Πότε παίζουν τα παιχνίδια? Αυτοί οι Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν. Champions League είναι προκριματικά αυτά? Ναι, εκεί πέρα.
Απλά μάλιστα, το θέμα είναι ότι όπως και πέρσι ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει αθλητές στην εθνική ομάδα, θα αρχίσουν να σωματωθούν τρεις παίκτες. Ο Καπετανίδης, ο Φιλίπποφ και ο Τακουρίδης. Ότι αυτό κάνει λίγο δύσκολο τις προπονήσεις. Φαγώθηκε ο Ανδρεόπουλος εκεί, στην εθνική ομάδα. Όχι, δεν έγινε δεκτή η παραίτηση του. Α, μάλιστα. Okay. Εντάξει, ο Ανδρεόπουλος θα έχει με τέσσερις παίκτες συγκεκριμένους, τώρα μην πω τα ονόματα και τους στιγματίζω. Δεν είναι και δύσκολο να τους βρει κανείς. Σας δει κανείς ποια είναι η αποστολή της ομάδας για τους μεσογειακούς και ποιοι δεν είναι στην αποστολή για τους μεσογειακούς, που δέχτηκε τέσσερις παίχτες να μην πάνε και να ξεκουραστούν. Παίχτες αυτοί ήρθανε, παίξαν προχθές στο φιλικό με τη Λευκορωσία, ήταν μαύρο χάλι, τρελάθηκε ο κ. Ανδρεόπουλος και έδωσε την παραίτησή του. Αλλά δεν έγινε δεχτή. Μάλιστα. Οπότε τώρα, για βάλε λίγο κάτω ρόστερ που έχεις για την επόμενη σεζόν, να κρίνω και εγώ το βόλεϊ που μου αρέσει πάρα πολύ και παρακολουθούμε τους τελικούς. Για πες. Κοίταξε, καταρχάς έχει επιστρέψει ο αγαπημένος σου Χαβιέ Χιμένες. Τον γουστάρω αυτό, να ξέρεις. Είναι τρελός. Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει αυτός. Με την καλή έννοια. Αυτός δεν έπρεπε να φύγει, φίλε. Δεν έπρεπε. Αυτός έπρεπε να είναι μόνιμα εδώ. Εντάξει, είχε καλή πρόταση τότε στο εξωτερικό, σε ένα πολύ ανώτερο πρωτάθλημα του ΠΑΟ, από το ελληνικό. Δεν έπρεπε. Πώς είχε Ηρακλής το Κράβαρη τόσα χρόνια, έτσι πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ τον Χιμένεθ. Το καλό είναι ότι επειδή έπαιξε στην Ιταλία, mm-hmm. που αν μη τι άλλο είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, πήρε πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Ναι. Δηλαδή εσύ λες ότι επιστρέφει πιο, ξέρω εγώ, ψύχρεμος, ήρεμος, πιο σοβαρός. Πιο σοβαρός και πιο, πώς να σου το πω, ότι πλέον γνωρίζει και αυτός 100% που μπορεί να δώσει παραπάνω, που θέλει παραπάνω δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κοινό μυστικό ότι ο Χιμένεθ είναι εκρηκτικός στην επίθεση και θέλει δουλειά στην υποδοχή. Αλλά τώρα πήγε ο ΠΑΟΚ σε ένα δίδυμο με τον Σαφράνοβιτς που είναι καταπληκτικό. Εγώ θα πάρω λίγο χρονικά mm-hmm. τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς είχαμε πρώτα την απόλυση του κυρίου Ρίτσι και την έλευση του κυρίου Στάνκου. Ναι, η παρουσίαση του κυρίου Σέρτζιου Στάνκου είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, 7 Ιουνίου. Ρουμάνο προπονητή στο ποδόσφαιρο, Ρουμάνο προπονητή και στο βόλιο. Σωστά. Έτσι. Η πρώτη μεταγραφή ήταν του Μίταρ Τζούριτς, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ο μεγαλύτερος διαγώνιος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ο οποίος στην ουσία, επειδή είχε τον τραυματισμό, θέλει φέτος να βρει τον εαυτό του για να ξαναφύγει στο εξωτερικό, γιατί ο καλός Τζούριτς, παιδιά, καλός ή κακός, είναι για την Ευρώπη. Είναι για μεγάλα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβαλε το χέρι βαθιά στην τσέπη, κατάφερε να το πείσει όχι μόνο με τα χρήματα, αλλά και δείχνοντας καθημερινά τον πόσο το θέλει στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ολυμπιακός έκανε επαφές με τον Τζούριτς και ας τις αρνούνται τώρα οι άνθρωποι των Ερυθρόλευκων, επικοινωνιακά βέβαια πάντα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που έπαιζε στον Ολυμπιακό πόσα χρόνια και ανταυτού επέλεξε να δει τον ΠΑΟΚ. Αυτό mm-hmm. δείχνει ότι υπήρχε μια προσέγγιση από πολύ νωρίτερα και μια έτσι, έκφραση προς το πρόσωπό του ότι σε θέλουμε. Και αυτό ήταν καθημερινά, είτε μέσω φίλων, είτε μέσω προπονητών που έχει δουλέψει, είτε μέσω άλλων αθλητών. Ο ΠΑΟΚ έκανε τον κόλπο γκρόσο και έφερε τον Μίταλ Τζούριτς, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μεγαλύτερος Έλληνας διαγώνιος σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Δεν τυχαίο ότι ο Τζούριτς έπαιρνε στην Ιταλία 1,2 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Τι λέει, για βόλη. Για βόλη. Τι λέει, ρε φίλε. Μετά τον Τζούριτς είχαμε την ανανέωση του Τακουρίδη και του Κωνσταντινίδη και του Τερζή. Εντάξει, τώρα και τα τρία τα παιδιά αυτά τα ξέρουμε, το τι μπορεί να δώσει ο καθένας στη θέση του. Ο Τερζής δεν είναι. Έχει και ένα πιο σύνθετο ρόλο από ό,τι έχω καταλάβει μέσα στην ομάδα. Είναι πλέον στην ομάδα. Και αρχηγός στα αποδυτήρια και ήρεμη δύναμη. Και μη τι άλλο, στα κρίσιμα παιχνίδια βλέπουμε πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει άλλους πασαδόρους για να τους παίξει τα κρίσιμα παιχνίδια, αλλά καταλήγει ο Τερζής να παίζει. Ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ίσως να πάρει και το ρόλο του Γιάννη Παντακίδη πλέον. Πλέον, ναι. Μέσα στην ομάδα. Ναι, mm-hmm. ναι, Τερζής. Μετά είχαμε την επιστροφή του Κώστα του Καπετανίδη. Ο συγκεκριμένος νεαρός αθλητής τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ από πέρσι κιόλας, αν θυμάστε, το είχαμε γράψει και στο ΠΑΟΚ 24, δηλαδή. Δεν έγινε το συμβόλαιο του φέτος. Έχει για τα επόμενα δύο χρόνια. Τον είχε δώσει ιδανικό. Εντάξει, ακραίος είναι. Δεν θα είναι στους πρώτους. Απλά ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Επειδή ο ΠΑΟΚ έριξε πολλά χρήματα στους κλασσά τους παίκτες, αποφάσισε σε δύο-τρεις επιλογές να φέρει δικά του παιδιά και να τα εμπιστευτεί. Όπως έγινε με τον Κωνσταντινίδη. Mm-hmm. Κωνσταντινίδη ο ΠΑΟΚ τον πήρε, δεν τον ήξερε, δεν θέλω να το προσβάλλω το παιδί, αλλά μέχρι τότε το παιδί δεν το ήξερε κανένας. Τον πήρε επί εποχή Καλμαζίδη. Και αυτή την ώρα ο Κωνσταντινίδης είναι από τα νούμερο ένα πρόσωπα στη θέση του Λίμπερο. Mm-hmm.
στην Ελλάδα, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά τον Καπετανίδη, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Τάσο τον Γάτση. Έμπειρος κεντρικός, έχει δείξει την αξία του όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Στη συνέχεια η ομάδα ανακοίνωσε τον Σέρβο τον Όκολιτς, τον Αλεξάντερ Όκολιτς. Γι' αυτόν τι εικόνα έχουμε. Μεγάλο όνομα ο Όκολιτς. Τώρα ο Όκολιτς, παιδιά, φέτος και του χρόνου, σε αυτά τα δύο χρόνια θα φουλάρει, να το πω έτσι, και θα γίνει το πρώτο βιολί στο κέντρο στην Σερβία. Mm-hmm. Είναι μεγάλος παίκτης. Μεταγραφή αυτή ήταν εξίσου δύσκολη όπως με του Τζούριτς. Δεν ήταν εύκολο να στείλει ο Όκολιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί αυτή την ώρα είναι στο σημείο που κάνει το ξεπέταγμα για να γίνει πλέον ο βασικός της Σερβίας. Τώρα δεν είναι βασικός, είναι στην εθνική. Αλλά επειδή και οι άλλοι κεντρικοί έχουν μεγαλώσει η Σερβία, είναι στα νιάτα, να το πω έτσι, που θα μπουν μπροστά για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Ο Όκολιτς είναι γεννημένος το 1993. Μάλιστα. Μετά ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ζένια Γκόρτσιανουκ, ο οποίος είναι ακραίος. Εντάξει, εδώ έχουμε μια εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει, έτσι δεν είναι? Ναι, το ξέρουμε το Ζένια, και πάνω απ' όλα και πολύ καλός χαρακτήρας. Μετά είχαμε την ανανέωση του Αλεξάνδρ Σαφράνοβιτς. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αν ο Σαφράνοβιτς είναι ο καλός ο Σαφράνοβιτς που γνωρίζουμε, τότε ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στην υποδοχή. Πρόπερσι βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος. Πέρσι ήταν, επιτρέψτε μου να πω, σε αυτούς που δεν περίμενε κανείς να έχει τόσο έτσι κακές εμφανίσεις. Δηλαδή ο Σαφράνοβιτς φέτος θέλει να απαντήσει για την περσινή κακή σεζόν που είχε. Αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε την αξία του, πέρσι ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τους τραυματισμούς που είχε. Εντάξει, από Σαφράνοβιτς όμως, ρε φίλε, από τη στιγμή που θα είναι καλά, ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Ακριβώς. Και είναι παίχτης σταθερά στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, που ξέρεις ότι θα σου δώσει πολλά πράγματα σε πολλά παιχνίδια και στα σημαντικά παιχνίδια κιόλας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό με τον Σαφράνοβιτς. Ότι στα μεγάλα μάτς είναι πάντα παρόν. Όλο αυτό το διάστημα άλλοι κάνουν διακοπές. Ο Σαφράνοβιτς ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα ειδικό πρόγραμμα, ώστε φέτος να μην έχει κανένα θέμα και να μπορέσει να προσφέρει πολλά στην ομάδα. Mm-hmm. Μετά ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ την απόκτηση του Νικήτα Εφρημίδη. Ο Εφρημίδης είναι λίμπερο, αλλά παίζει και ακραίος. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια επιλογή συνδυαστική για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, ρε, εσύ πώς γίνεται λίγο, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Τι, που παίζει δύο θέσεις? Όχι, να παίζει λίμπερο και ακραίος. Καταρχάς, να ξέρεις ότι ακόμα τη διαφορά, όσο και να την εξηγήσετε, του διαγώνιου με τον ακραίο, δεν μπορώ να την καταλάβω. Αλλά ο λίμπερο, επειδή είναι συγκεκριμένη θέση, μου κάνει εντύπωση που μπορεί να παίξει και ακραίος και λίμπερο, καταλαβες. Η διαφορά στο διαγώνιο με τον ακραίο είναι πολύ απλή, Νίκο. Ο διαγώνιος δεν έχει υποδοχή. Ο ακραίος υποτίθεται ότι έχει και υποδοχή. Ο Χιμένεθ δηλαδή είναι ακραίος? Ναι, Χιμένεθ είναι ακραίος. Απλά είναι ένας ακραίος που, αν τον χαρακτηρίσεις που είναι καλύτερος, λέμε ότι είναι στην επίθεση καλύτερος. Και αν τον χαρακτηρίσεις που είναι χειρότερος, είναι στην υποδοχή σίγουρα. Ναι, ο Σαφράνοβιτς είναι το αντίστοιχο στην υποδοχή. Ναι. Και είναι ένας παίχτης ο Σαφράνοβιτς που, για να είναι καλός στην επίθεση, όχι ότι δεν είναι καλός στην επίθεση, μην τρελαθούμε κιόλας, είναι καλός. Αλλά ο Σαφράνοβιτς είναι από τους παίχτες που είναι πολύ καλύτερη στην επίθεση όταν παίρνουν την υποδοχή. Δηλαδή, βγαίνει το σερβίς από τον αντίπαλο, κάνει την υποδοχή και ο Πασαδόρος παίζει ξανά με τον Σαφράνοβιτς. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός ο Σαφράνοβιτς. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχει τη φόρα από την υποδοχή που παίρνει στο παιχνίδι μέσα. Ναι. Δεν είναι, θα σε πω και στη συνέχεια και για άλλο παίχτη. Mm-hmm. Μετά τον Νικήτα τον Εφρεμίδη, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Χιμένεθ. Στη συνέχεια την απόκτηση του Φιλίπποφ, που όλοι γνωρίζουμε τον Ντίμα Φιλίπποφ. Mm-hmm. Έτσι. Φιλίπποφ, ο οποίος πολλοί ρωτάνε αν είναι καλά, αν έχει θέμα με τη μέση. Το μόνο που αρκεί να πω είναι ότι πέρσι στην Αρκάντα Καλάτι που έπαιξε, στη Ρουμανία, αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος πασαδόρος στο πρωτάθλημα. Που και να μην είχε πρόβλημα με τη μέση, δηλαδή. Ναι. Και σκεφτείτε ότι ενώ ήταν στα περισσότερα παιχνίδια βασικός, εκεί έχουν μάλλον ένα περίεργο πρόεδρο, ο οποίος για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να πάει στον πάγκο ο Φιλίπποφ, ενώ έβγαινε εβδομάδα παρά εβδομάδα ο Φιλίπποφ στους καλύτερους. Mm-hmm. Και έτσι έχασε στο τέλος τη θέση του από βασικός. Μάλιστα. Μετά είχαμε την απόκτηση του Ιβάν Λαμπόμπα. Επιτρέψτε μου εδώ, να πω. Εδώ αυτός με έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, φίλε, λόγω του Λαμπόμπα, να ξέρεις. Αυτός είναι τρελός. Ναι. Είναι αδοχημένος τρελός, από τη Βενεζουέλα. Παίζει, αρχική του θέση είναι κεντρικός. Δηλαδή στις ομάδες που παίζει είναι κεντρικός. Αλλά μπορεί να παίξει και σαν διαγώνιος. Και επειδή mm-hmm. ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι ο Τζούρις θα χρειαστεί ένα μήνα
ή 20 μέρες για να είναι στο 100%. Ένας Τζούρις ο οποίος, παιδιά, εδώ και 2 μήνες δουλεύει καθημερινά στην Αθήνα με δικό του φυσιοθεραπευτή και γυμναστή προκειμένου να αφήσει τον ΠΑΟΚ έτοιμος, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή για να καταλάβετε το πόσο επαγγελματίες είναι οι αθλητές που επέλεξε η διοίκηση του κ. Τσαλόπουλου και του κ. Κατσαρή. Αυτή η ομάδα που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος πάει να γίνει η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Απλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτή την ώρα, γιατί η πρώτη ομάδα τότε με τον Κουρέτα πήρε τον Νταμπλ. Ναι. Αλλά τα ονόματα και οι κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερες από τη χρονιά που έγινε τον Νταμπλ. Ναι, ναι. Και τότε, τότε αρκετές από τις κινήσεις είχαν προκύψει και μέσα σε σεζόνες, δεν είναι? Καλά, θυμάμαι. Ακριβώς, είχαν γίνει και αλλαγές τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Βέβαια και τη χρονιά ήταν η κίνηση κλειδί που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ ήταν με τον Κουρνέτα. Έναν Κουρνέτα που ο Ολυμπιακός τον έστειψε σαν την λεμονόκουπα και τον πέταξε. Και ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να σταματήσει την ενεργό δράση, όχι απλά ήταν έτοιμος, το έλεγε παντού ότι σταματάω. Αφού ο Ολυμπιακός δεν με ανανεώνει το συμβόλαιο, σταματάω. Δηλαδή το είχε γνωστοποιήσει παντού ότι θα σταματήσει. Mm-hmm. Μέχρι που είχε έρθει τότε η πρόταση του ΠΑΟΚ και βέβαια συζητήσεις επί συζητήσεων για να το πείσουν να μην σταματήσει. Και όλοι είδαμε τι έγινε. Πήρε το ΠΑΟΚ ο Κουνέτας, πήρε double, πήρε την επόμενη χρονιά ξανά το πρωτάθλημα, έκανε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση έκανε τον κόσμο του ΠΑΟΚ με τις κινήσεις, αλλά ξέρετε πώς το εννοώ. Ναι. Ασχοληθεί περισσότερο με το βόλιο. Και τώρα ο Κουρνέτας. Κλείσε με το Λαμπόμπα και να πούμε και το Κουρνέτα, ναι. Έχει συνυπάρξει και συμπαίχθη με τον Τζούριτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, mm-hmm. όσο και με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σέρτζιο Στάνκου, στην Ροζελάρε και στην Αρκάτα Γκαλάντι. Οπότε ήταν μια επιλογή του coach και αυτή. Απλά μπορεί πολλές φορές να δούμε στην αρχή τον Ιβάν Μαρκέζ να δίνει ανάσταση λίγο στο Τζούρι μέχρι να φτάσει ο Τζούρι στο 100%. Mm-hmm. Μάλιστα. Ένα Τζούρι ο οποίος να μην έχει κανείς την αμφιβολία ότι θα είναι στο 100%. Δεν είναι περίπτωση Γκόμες που περιμέναμε ένα νόμο να γίνει καλά. Είναι με το θέμα με το πόδι, με εκείνη και τη μόλυνση που είχε πάθει από το κουνούπι. Γνωστή ιστορία, δεν είναι κάτι το επίφοβο. Αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν θα έφερνε. Δεν θα ρίσκαρε και τόσο μεγάλο. Επίσης, φίλε, όταν μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος, όπως είπες και εσύ, είχε συμβόλαιο, τόσο μεγάλο συμβόλαιο στην Ιταλία, από τη στιγμή που θα είναι καλά στην υγεία του, δεν νομίζω ότι θα βλέπει κάποιον στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι εντελώς άλλου επίπεδου παίχτης από όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Το κρατάμε, το κρατάμε το σποτάκι. Θα πάρει φέτος το Τζούρι το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τέλη Μαΐου θα υπογράψει με 1 εκατομμύριο ξανά στην Ιταλία. Και αν όχι στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Εδώ είμαστε. Τα κρατάμε και τα δύο, Γιάννη Παρασκευαίδη, που είπες, να ξέρεις. 31 Ιουλίου θα λέμε, έτσι. Ναι, ναι. Πρώτη εδώ που θα λέγει ένας άλλος, ναι. Ναι, πρώτη εδώ. Και η επόμενη κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν η επιστροφή του Αλέξανδρου Μπούτου. Επίσης ένας νεαρός αθλητής, τον οποίο ο Δικέφαλος τον είχε πάρει από πέρσι και το συμβόλαιό του είναι μέχρι το 2022. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Έκανε τις μεγάλες κινήσεις και αντί να κρατήσει τον Σακόγλου και τον Σωτηρίου, προτίμησε να φέρει 2 δικά του παιδιά, τον Καπετανίδη και τον Μπούτου. Ναι, ναι. Ο Σωτηρίου πήγε στο Ηρακλείο, ο Σακόγλου πού πήγε, ρε φίλε? Ο Σακόγλου πήγε στην ομάδα της Ρόδου, στην Α2, για να την ανέβασει. Α, μάλιστα. Η ομάδα της Ρόδου, η οποία ζήτησε wildcard για να ανέβει φέτος, δεν την πήρε, αλλά θα ανέβει όπως φαίνεται αγωνιστικά με τους παίκτες που έχει πάρει. Mm-hmm. Μάλιστα. Και η μεγαλύτερη κίνηση, επιτρέψτε μου να πω, που έκανε η διοίκηση του κ. Τσαλόπουλου και του κ. Κατσαρή, ήταν η επιστροφή του Παναγιώτη Κουντουρίδη ξανά στο Δικέφαλο. Ο κορυφαίος Έλληνας στατιστικολόγος, για κάποιους που δεν ασχολείται, για κάποιον μάλλον που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το βόλι, λέει εντάξει, εσύ Παρασκευή, τι πήρε, ένα στατιστικολόγο πήρε. Παίζει ο στατιστικολόγος βόλι. Δεν παίζει. Ναι, αλλά για πες μας, τι ακριβώς κάνει. Είναι το α και το ω της κάθε ομάδα. Δηλαδή όλη η ανάλυση του αντιπάλου γίνεται από τον στατιστικολόγο. Μάλιστα. Ο Τουρίδης όχι απλά ξέρει το πώς βαράει ο χύψη παίχτης, ξέρει μέχρι και πότε παίρνει ανάσταση ο κάθε παίχτης. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στο πρώτο τάπτο της ομάδας ο Κουντουρίδης. Ναι. Ο Κουντουρίδης, Νίκο και Αγάπη, ήταν στο πρώτο τάπτο του ΠΑΟΚ με τον Καλμαζίδη. Ναι, ναι, σωστά. Τώρα τι να σε πω τώρα. Ότι έχει συμμετάσχει σε 5 Final Four Champions League. Κουντουρίδης με ομάδες που ήταν το 2002, το 2005, το 2006, το 2007. Το 2009, ότι έχει πάρει με την Ριβιέρα 2 double, με την Τρικολούρ έχει πάρει 100 double στη διετία που ήταν. Τι να σου πω, ότι έχει πάρει συνολικά 9 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 4 super cup.
Γιάννη, έτσι όπως μας τα λες, ρε φίλε, και, και όντως με το ρόστερ που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι λίγο και η Ευρώπη ένα. Δεν θέλει και εκεί πέρα να φτάσει μακριά όσο μπορεί. Στην Ευρώπη. Όχι απλά. Φέτος ο Πήγης ανεβαίνει και στην Ευρώπη. Με το ρόστερ που έκανε ο ΠΑΟΚ, το μόνο που ζητάει είναι μια καλή κλήρωση. Γιατί τώρα, OK, βγήκαν οι αντιπάλοι. Την πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ περνάει. Στο δεύτερο γύρο έχει μια δύσκολη τουρκική ομάδα που αυτή έχει 2 εκατομμύρια budget. Αυτή δεν είχε βρει και πέρσι, αυτή δεν είναι. Ναι, αυτή είναι δύσκολη. Αλλά με το ρόστερ που έχει φέτος ο ΠΑΟΚ μπορεί να την κοντράρει πολύ πιο εύκολα από ό,τι πέρσι. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει πρώτα με την Καζιμπάρτσικα από την Ουγγαρία. Ναι. Στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού γύρου. Ιστορική ομάδα, ναι. Ναι. Ακριβώς, και συνέχεια θα παίξει με την τουρκική. Και θυμίζω βέβαια για όσους το ξεχνάνε ότι ο Ολυμπιακός βγήκε στο Champions League, δεν δέχτηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Champions League σαν πρωταθλητής και μάλιστα δεν πήγε ούτε καν στο Challenge Cup ή στο ΣΕΒ. Δηλαδή στην τρίτη διοργάνωση της Ευρώπης δήλωσε συμμετοχή ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που ήταν και πρωταθλητής. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά το βόλι. Ωραία. Ωραία. Οπότε έχοντας δεσμευτεί στον αέρα ότι ο Τζούρις θα πάρει το πρωτάθλημα και θα πάει στην Ιταλία του χρόνου με 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Σε αφήνουμε, Γιάννη Παρασκευή. Δεν είπες πολύ ωραία, σε πολύ καλή κατάσταση. Γιάννη, παρότι καταλαβαίνω, αδερφέ μου, ότι είναι οι μέρες πριν τις διακοπές και όλα αυτά που η πίεση είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Πολύ καλή κατάσταση. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να ασχολείται με το βόλι του ΠΑΟΚ και να μην είναι φέτος χαρούμενος με τη διοίκηση. Τώρα μια άλλη λέξη θέλεις να πεις τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν λέγεται στον αέρα. Εντάξει, το καταλάβω. Δεν λέγεται, όχι. Ευχαριστώ που καταλαβαίνεις. Εκεί στο κλικής έχουν μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλές διαφορετικές λέξεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Γιάννη Παρασκευάτη, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, μιλήσαμε και με τον Γιάννη, μείναμε κυρίως στο βόλεϊ που έχει ολοκληρώσει τη σχέση. Ανοίχτηκε, φίλε, πάρα πολύ. Εντάξει, για να το λέει, αφού επειδή το νιώθει. Μα το άθλημα. Πρέπει κάτι να κάνεις. Όχι, δεν το νιώθει. Τώρα για να ανοίγει, θα σου πει. Όχι, πρέπει να κάνεις, ρε παιδί μου, γενικά. Σε έχουν πολύ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εμείς είμαστε φτωχοί συγγενείς, είμαστε εμείς. Όλοι μοιράζονται χρήματα δεξιά και αριστερά και εμείς εκεί σε μια γωνία. Πιστεύω, φίλε. Κάνα αποφάκι περιμένουμε. Σε υποτιμάνε πάρα πολύ. Εσύ πιστεύω ότι θα δώσει απαντήσεις. Θα δώσει απαντήσεις. Πέρσι η ομάδα έκλεισε εξαιρετικά τη σεζόν. Θα κλείσει το όμορφο και φέτος. Okay. Θα κλείσει το όμορφο. Εγώ σε στηρίζω. Πιστεύω. Λοιπόν, φτάσαμε 3 η ώρα με αυτά και με αυτά. Τελείωσε ο μαραθώνιος σημερινός. Δεν θα σε ακούσουμε απόγευμα καθόλου. Όχι, όχι. Γιατί στις 8 η ώρα έχει φιλικό του Άρη. Από ό,τι έχω ενημερωθεί. Τι κακή συνεννόηση ήταν αυτή. Πραγματικά. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτήτης με τον Δημήτρη Δαναξίδη μέχρι τις 5. Έτσι με ενημέρωση για όλα τα κομμάτια του ρεπορτάζ. Αργότερα είπαμε στις 6.30 συνέντευξη τύπου των Ελβετών, 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ, του Λουτσέσκου και του Πρίγιοβιτς. Του ΠΑΟΚ την ακούσετε σίγουρα. Ναι. Γιατί Βασιλεία θα ενημερωθείτε μέσα από το ΠΑΟΚ, δεν νομίζω καλύτερα. Ο Κόλγας δεν θα τα αφήσει, θα είναι εκεί, είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, δώστε καμιά ενημέρωση για δρόμο ότι γίνεται πριν να βγούμε τώρα να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, γιατί έκανε πριν να. Έπεσε ένας κεραμπούς που έπεσε. Ναι, τρομάξαμε το μέσα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εμείς ξανά αύριο εδώ στις 12 με Αγάπη Γαβριλίδου παρέα. Για 3 ώρα εκπομπή. Βέβαια, βέβαια. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στην ημέρα σας.